Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, αθλητικού και μη. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε. Έγινε το συλλαλητήριο, αύριο σου είναι το Ηρακλής και τελειώνουμε, έτσι. Υπάρχει υπό... Τι πλάκα ρε. Θα μιλήσει λέει. Εντάξει, καλή ήταν, χίλια άτομα δεν ήταν. Ήταν χίλιοι. Ε, αυτή ήταν. Ή 500. 1500 είναι αυτή. Μια χαρά, εντάξει. Μια χαρά είναι. 1500 μια χαρά είναι. Δεν βγήκε ο αυτός όμως. Ο Μητροπολίτης να μιλήσει. Ήρθαν εδώ τρεις το μεσημέρι. Πεθάνει στο γέλιο. Τι είστε εσείς. Είμαστε λέει του αθλητικού σωματείου λέει του Ηρακλή. Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλετε. Βγήκε ο Κόκκινος εκεί. Θα πήγαμε στον Παναγιώτα το λέει. Για να μιλήσει λέει στο αθλητικό Μετρόπολης για τον Ηρακλή. Πρόσεξε. Πρόσεξε Μαλάτο και Μπανιώτη. Λέω πώς θα μιλήσει, ως τι θα μιλήσει. Θα μιλήσει για να στηρίξει τον Ηρακλή. Λοιπόν, λέω Κόκκινος, λέω το κανονίζει αυτό. Λέω Κόκκινος. Ανάθεμα με λέω, αν βγει ο Μητροπολίτης, λέω να μιλήσει εδώ για τον Ηρακλή. Εδώ λέω, ούτε καλό για να σου λέω, τιμονία σφιγμένου δεν βγαίνει. Αφήνω. Λοιπόν, λέει αυτό που λέει, μην το αστειοποιείς, μην το γελιοποιείς, λέει μέχρι να γίνει η πορεία κτλ. Λέω, δεν λέω τίποτα. Του είχε δύο ώρες ο Κόκκινος εδώ κάτω, τρεις νοματέως και τους παραμύδιαζε. Τους έλεγε, ήθελαν να μπουν μέσα αυτοί, φοβήθηκαν οι κοπέλες, δεν τους βάλανε. Καλέ Αρμάνι λέω φοράνε αυτοί, τι φοβάστε, λέω, είναι καλοί άνθρωποι. Λέει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, είναι επίτιμος λέει πρόεδρος του αθλητικού σωματείου του Ηρακλή. Δηλαδή είναι επίτιμος, έτσι μου είπαν αυτοί. Τότε λέω δεν πρέπει να έρθει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Πρέπει να έρθει ο Μητροπολίτης Κατερίνης, Πιερίας. Αφού ο Ηρακλής, σε ποιον Εραστέχνη ανήκει. Στον Εραστέχνη, αεποντίον Ηρακλής. Άρχισε φώναζε ο Κόκκινος και πάντως ο άνθρωπος δεν βγήκε να μιλήσει. Πολιτική και τέτοια δεν είδα πολύ κόσμο. Δεν είδα πολύ μεγάλη φασαρία, δεν είδα πολύ μεγάλο τζέρτζελο από πλευράς. Εντάξει, το Μετρόπολης το κάλυψε, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνανε. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει τουλάχιστον 10.000 κόσμο, λαό. Θέλει η ΕΡΤ όλη την ώρα να είναι εκεί, κάνα κάδο ανάποδα, καμιά σύλληψη. Καταλάβες, light πράγματα δεν. Θα μου πεις τώρα και να με συλλήψουν τώρα για τον Ηράκλη, εντάξει. Να με συλλάβουν. Να με συλλήψουν, ναι. Δεν είδα, ξέρω εγώ, βουλευτάδες να βγαίνουν, δεν είδα να κλαίει ο Μπούζος, δεν είδα. Είδα μια, εντάξει, δυνατή ήταν η Ηρακλήδης, όσοι πήγανε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και με στεναχώρεσε το γεγονός ότι ο Κόκκινος με μεσολάβησε να βγει ο Παναγιώτατος και δεν μπόρεσε να τον βγάλει. Ήταν από τα αρνητικά του, να πούμε. Μαλά το καιρό έχω να σε δω, σε βλέπω στην τρίχα, στην πένα, κολόνια να πούμε. Μπρουτ, τι είναι αυτή η κολόνια που φοράς? Όχι, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Ναι. Είναι η Τσερούτη 1881. Τώρα δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση αυτό, δεν λέω εταιρεία. Ναι. Αλλά λέω απλώς. Ωραία, ωραία, Τσερούτη. Τσερούτη, ναι. 1881. Δεν την αλλάζεις, ε? Όχι, συνταγή που επιτυχάνει δεν αλλάζει. Ναι, δηλαδή όταν λες συνταγή που επιτυχάνει, πού πάει δηλαδή η ενώ επιτυχία? Ότι αρέσει κατά πλειοψηφία σε όλο τον κύκλο μου. Ο οποίος είναι γυναικείος, αντρικός, γενικά τι? Γενικά είναι και γυναικείος και αντρικός, είναι πελάτες, φίλοι, ναι, συγγενείς. Ναι. Γιατρέ, πώς το βλέπεις? Ωραίος, ανανεωμένος μου φαίνεται. Ναι, το βλέπω ανανεωμένο. Ξεκούραστο. Ναι. Και λίγο μαυρισμένο. Έχω κάνει, νομίζω, 12-13 μπάνια. Πού τα έχεις κάνει? Ορίστε. Πού πας, πού, Χαλκιδική, Σωσόπολη? Σωσόπολη έχω κάνει, στα πλάγια κατά βάση. Και από εκεί και πέρα, προχθές ήμουνα στο Κρυαρίτσι, προς τα κάτω, στο δεύτερο πόδι, σχεδόν τέρμα. Ναι. Και εκεί πέρα παρατήρησα ένα φαινόμενο που θα ήθελα να το πω. Στο Κρυαρίτσι. Να το καταγγείλω, ναι. Έβλεπα πρόβατα και γίδια να περπατάνε πάνω σε άσφαλτο. Ψηφοφόρους δηλαδή. Ψηφοφόροι, ναι. Να, έτσι βέβαια. Οπότε ρωτάω, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, το έτερον μου η μισή σύζυγος μου έκανε ένα ρεπορτάζ μέσω του υπολογιστή, γιατί εγώ δεν ξέρω από υπολογιστή. Ναι. Και μου εξήγησε την ιστορία πως έχει. Ναι.
Μπράβο σας κύριοι, τόσα εκατομμύρια πεταμένα και ήτανε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά αναρωτιόμαστε τι γίνανε τα κονδύλια. Όχι, μπορεί και να γκρινιάξει, ήρθες πρωί. Όχι, δεν ήρθα να γκρινιάξω, αλλά για όνομα του Θεού. Τι? Λέει και κάνανε και υποδομές, δηλαδή βάλανε για νερό, για τηλέφωνο, για φως, τα πάντα και τελικά δεν έχει χτιστεί ούτε μια καλύβα εκεί πέρα. Πήραν λεφτά ποιοι, δεν κατάλαβα. Κάποιοι μηχανικοί, κάποιες εταιρείες που θα, αλλά δεν. Είναι σαν την υπόγεια σύραγγα που θα παίρναγε το θερμαϊκό που το σχέδιο λέει το πληρώσαν 70 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά. Μετά ποιος φταίει και τι φταίει, βρείτε τα εσείς οι αρμόδιοι, γιατί εγώ δεν μπορώ, θα μου ανεβεί το αίμα στο κεφάλι. Πάμε με τα αθλητικά. Εντάξει, δεν ήθελα να πούμε μόνο τα αθλητικά. Τι να πούμε τώρα, χάσετε το Πανιόνιο 2-1 στο φιλικό εσείς. Η Παοκάρα σήμερα 4 έβαλε. Βέβαια, για τρία Πανιόνι, τι λέει. Με ποιον έπαιζε ο Πάπα. Έπαιζε με μια ομάδα β' εθνική κάτι σερβιτόρου, να πούμε. Του έβαλε 4 γκολ. Ο Κλάους έπαιξε 4-4-2. Αυτό κακό είναι που κέρδισε ο Πάπα 4-0. Γιατί αυτοί μπορεί να πιστέψουν ότι το 4-4-2 μπορεί να προχωρήσει με Κλάους και Πρίγιοβιτς. Να μην πάρουν περιφερειακό επιθετικό, να τραβήξει τίποτα φιλικά ο Πάο καλά. Να πάει παίξει 4-4-2, του κάνουν τον πάτο σαν σουρωτήρι και να, μετά πάρουν χαμπάρι ότι δεν μπορεί να παίξει ο Πρίγιοβιτς με τον Κλάους σε 4-4-2, ούτε σε 3-5-2, ούτε σε κάποιο άλλο σύστημα μπορούν να παίξουν. Οπότε θα πρέπει να το παρατήσουμε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι αύριο οι σοβαρές εφημερίδες, τα σοβαρά ραδιόφωνα, οι σοβαροί ρεπόρτερ και η σοβαρή παραγωγή θα πούνε ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει. Εγώ το λέω πριν ξεκινήσει η ιστορία. Και μάλιστα είχα τσακωθεί εγώ με κάτι τύπους οι οποίοι το παίζανε μπαλαδόρι. Όταν είχε πει ο Τούντορ ότι θα χωρέσει μέσα σε 3-5-2 τον Κλάους και τον Μπερμπάντοφ. Λέω αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Με το που το ακούς μόνο το απορρίπτεις. Και δικαιώθηκα μετά από μερικούς μήνες. Δικαιώνομαι όταν δικαιώνομαι, μετά από καιρό. Οπότε καμιά φορά τα λεγόμενά μου δεν τα. Δεν έχω τον Νικολίπτη να μου πατάει το κουμπί και να μου λέει θυμάσαι που είπες τότε εκείνο να με αναδείξει, ας πούμε, και τα λοιπά. Όποιος θυμάται, θυμάται. Ο Μπερμπάντης σε ποια ομάδα είναι τώρα? Τώρα? Ναι. Τώρα είναι στη Βουλγαρία, κάνει σπάμε τη Βουλγάρα, να πούμε. Α, ναι. Δεν με νοιάζει, ναι. Γιατί τέλος πάντων άκουγα τόσα καλά και κολακευτικά λόγια, αλλά είχα πει και στην τηλεόραση μια φορά. Στη Μαρμίτα. Ναι, στη Μαρμίτα. Ότι το τηλέφωνο της Λάσκαρη πριν 40 χρόνια το κυνηγάγαν όλοι και τώρα και να το δώσει δεν το παίρνει κανένας. Της Λάσκαρη? Ναι. Πριν 40 χρόνια? Βέβαια. Πόσο είναι η Λάσκαρη τώρα? Είναι 80 κοντά. 42 είναι αυτός. Η Λάσκαρη είναι γεννημένη, μου φαίνεται το 44. Τι με βάζεις ρε μαλάτο και κάνω τώρα? Καλά λέμε τώρα. Δηλαδή είναι 75. 76 χρόνια περίπου. Δηλαδή στα 35. Ναι. Στα 35 το και τηλέφωνο. Πιο μπροστά και λίγο μετά τα 35 γινόταν πανικός. Θέλω να πω δηλαδή ο Μπερμπάντο. Ναι, ναι, ναι. Κάτω σε αντιδιαστολή. Ο Μπερμπάντο. Ναι. Το 44. Το 44, ωραία. Είναι 73. Με το Χριστίδη. Ωραία. Μαζί, ναι, με το Χριστίδη. Τέλος πάντων το. Καλά είναι 73. Το παράδειγμα είναι. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Λοιπόν, γιατρέ, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Δηρώσει πεσούση, πα να δει, ξυλεύεται έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μα ακούν και στο κορδί. Άμα πέσει η βελανιδιά, όλοι μπορούν να την. Να μπορούν να πάρουν τα ξύλα, το ξύλι ναι. Έτσι. Όταν πέσει. Όταν υψηλά δεν μπορεί να κουμπίσει. Η βελανιδιά. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν ο Μπερμπάντοφ ήταν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη μέχρι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μετά που ήρθε στον ΠΑΟΚ, πλαδάρωσε, δεν μπόρεσε. Κρίμα δηλαδή, για θα βλέπαμε και εμείς τίποτα της προκοπής. Εσείς Ολυμπιακοί, Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά κοιτάμε και οι άλλες ομάδες να είναι καλές. Είστε φίλο. Ναι. Δεν είμαστε φίλο. Ναι. Εμείς είμαστε ότι γίνετε καλές ομάδες εσείς για να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Αυτό είναι το δόγμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ φέτος μέχρι στιγμής που βλέπω αυτό το συσσαγωγικά χάλι να μην κουνιέται φίλο, ακούω εκεί λίγο θα φέρουν εδώ πέρα. Οι συμπολίτες τον Οτσόα, θα φέρουν έναν Αργεντινό, θα φέρουν, ναι, θα. Λοιπόν, φέρτε παίκτες, φέρτε τερματοφύλακα δηλαδή, αύριο εγώ... Κάτσε ρε Γαβρε, εσύ τι έφερες. Εγώ έξω ήμουνα με τον Κωστή τον Πετρωτό, ας πούμε, και μιλάγαμε και του είπα άμα δεν βρούνε να πάω εγώ να παίζω μπακότερμα. Εγώ δηλαδή θα προλαβαίνω να μην μου κάνουν σουτ, θα ξέρω που θα πάει μπάλα και θα τη διώχνω με τα πόδια. Έχει πνευματική υπεροχή. Ναι. Ναι, εντάξει, έχω μια καλή ευθυκρισία τέλος πάντων και πάνω στο ποδόσφαιρο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής
έχει αγοράσει τον Εμενίκε που είναι σέντερφορ πολύ καλός, γιατί τον έχω δει κάμποσες φορές. Αγόρασε τον Κανσελά που και αυτόν τον έχω δει αρκετές φορές. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Εξ όσων γνωρίζω θα φέρει άλλους 3-4 τέτοιους. Πήρε και δεν ξέρω γιατί τον πήρε, αλλά γιατί τον απέκλεισε το Ρισβάνι κατευθείαν. Τον Μπουχαλάκη βέβαια. Ποιον οποίος... απέκλεισε? Το Ρισβάνι δεν τον πήρε. Ποιος? Ο προπονητής. Είναι καλός προπονητής. Εάν δεν πήρε το Ρισβάνι, είναι καλός προπονητής. Δεν το ούτε πήρε. Αυτόν, ναι. Ούτε το center back, όχι τον Ποτία, το, πώς το λένε, τον άλλο, το Μαροκινό, το Ντακώστα. Δεν τον πήρε. Όχι. Γιατί? Δεν γιατί είναι αργή. Γι' αυτό δεν τον πήρε. Το κατάλαβες, γιατρέ. Το Γιαννιώτα. Τον πήρε. Το Βέργο, όχι, τους έδιωξε. Ναι, ναι. Το Βιάννα, βέβαια, ή Μάρτον Παναγία. Τον έδιωξε. Ναι. Μα το σκίσει και μ' αρέσει αυτός. Σ' αρέσει. Ναι, αμέ. Ξεκαθάρισε. Ναι. Εκεί με τη Λάρισα, δεν είναι εσύ, τι έκανε. Όχι, ο προπονητής που διώχνει αυτά τα παλτά, τους αργούς, ναι. Ένα λεπτό να τα βάλουμε λίγο στη θέση τους. Ο προπονητής ήταν στην Άντερλεχτ. Ναι. Και στη Λέγκια μετά. Ναι, αλλά οι χρυσαυγίτες εκεί, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν τον θέλανε, γιατί ήταν Αλβανός. Δεν είναι χρυσαυγίτες. Γιατί ήταν μια... Κωσοβάρος. Κωσοβάρος ήταν. Έτσι νομίζω. Κωσοβάρος. Ναι, Κωσοβάρος, ναι. Αλλά είχε γεννηθεί στο Βέλγιο, ας πούμε, δηλαδή. Και ο Κασάμι νομίζω. Και ο Κασάμι είναι από εκεί. Ναι, τον Κασάμι τον άφησε και αυτόν, ναι, δεν τον πήρε. Ναι. Δεν τον πήρε, τον είδα και εγώ τον Κασάμι, δεν μου άρεσε, πολύ αργός. Ναι. Βαργεστημένος. Γέρος. Καλύτερα, ναι. Γέρος όχι. Δεν είναι μεγάλος. Είναι 30 χρονών, δεν είναι 20, παραπάνω. 29. Κασάμι. Ναι, τόσο, ναι. Αν δεν είναι γέρος, γιατί να τον. Δεν ξέρω. Εντάξει, βαρύς είναι, βαριά βήματα έχει, ποιοτικός είναι. Τέλος, δηλαδή πάντων, στέκεται, ναι. Και ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως. Εγώ ξέρω από τα παιδιά κάτω, ναι, ότι θα φέρουμε 4 παίκτες ακόμα πάρα πολύ καλούς. Έχει πάρει τον Ταξίδη, ο οποίος είναι πολύ καλός. Έχει τον Σιώπη που είναι καλός κόφτης, γρήγορος κτλ. Τον Ταξίδη για οχτάρι τον πήρε, τον Σιώπη τον έχει για εξάρι. Ναι. Ο κοντός είναι εκεί, ο που ήταν εκεί, ο Μάρτινς. Ο Ρωμάο, τους πήρε αυτούς. Ναι, ναι. 4 χαφ έχεις, 5 ο Φορτούνης. Ναι. Έχει, Μάριν έμεινε. Παίζει και ο Μάριν. Εγώ να ήμουν σαν και αυτόν, θα βάζα, θα τους έπιανα και τους δύο, τον Φορτούνη και τον άλλον, και θα του έλεγα, αλλά εδώ ένα ημίχρονο εσύ, ένα εσύ. Αντί να παίξεις 30 παιχνίδια, θα παίξεις 15, θα παίξεις και στην Ευρώπη πάλι μισό-μισό, να μπορέσουμε να είμαστε φρέσκοι. Και θα χωράγανε και οι δύο, μία ο ένας, μία ο άλλος. Λες. Λέω. Εντάξει. Και έτσι θα έκανα εγώ. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι... Ναι. Δεν έχω δίπλωμα προπονητή, άσχετα αν ξέρω από κάποιους περισσότερα που κάνουν τους προπονητές. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατρέ, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις? Σε βλέπω 12 ώρα χτυπάς. Ναι, τι να κάνουμε, ναι. Να πούμε δόξα τω Θεώ για μας, αλλά εντάξει. Τι δόξα τω Θεώ. Βοηθάμε, βοηθάμε. Βοηθάς τους στοχούς. Όχι στοχούς, τον κόσμο. Βοηθάς τον κόσμο. Ναι. Και τους κλούσεις. Τα καπή, εκεί τι γίνεται στα καπή, γράφουν φάρμακα. Τα καπή είναι εθελοντισμός, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Ναι, είναι εθελοντισμός. Ναι, ναι. Γιατί το κάνεις, γιατί είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Εκτός, εντάξει. Ναι, φαίνεσαι ότι είσαι δεν καλός. Πρέπει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτό. Αφού όταν σε πήρα τηλέφωνο εγώ, έτσι, ξέρεις τι έπαθα μια μέρα. Μπαλάτο. Ομολογώ πως όχι. Ναι. Πήγα, έκανα 6 χιλιόμετρα τζόκι. Τράβηξα μετά ένα μουσάκα κατευθείαν. Τι ώρα πες? 12 παρά. Το βράδυ. Το βράδυ. 12 παρά, ναι. Μπράβο. Επειδή διψούσα, πήρα ένα γιαούρτι, το έβαλα μέσα σε ένα νερό, το κοπάνισα να πούμε και το γιαούρτι. Και σε έκοψε. Μεγά. Ναι, ναι, πρωί γιαουρτάς είμαι. Ναι, δεν ξέρω τι με έκανε. Δεν ξέρω τι με έκανε. Ήταν, ήμουν ετοιμόγενος να πούμε. Άρχισα να υδρώνει η κασίδα μου, λέω κολικό έπαθα. Λέω αυτό, πόνος κολικού κτλ. Φούσκωσα, πρίστηκα, τηλέφωνο τον Παγιώτη. Σώσε με γιατρό. Έρχεται ο γιατρός. Ήσουν εντάξει, σε καλή κατάσταση ήσουν εδώ, ναι, όταν ήρθες. Είχες, ναι, λίγο ηρεμής. Με έπιασε, με έκανε μέρα, ναι, και τα πω, πώς δεν έπιασε καμιά λεμονάδα από πάνω. Τα είχε κάνει ήδη πριν, ό,τι και να πίνε μετά. Δηλαδή, αν έτρωγα ένα σταφυλάκι και έπινα ένα λίγο μισκάκι το βράδυ, δεν με έπιανε τίποτα, έτσι. Θα κοιμόμουν σαν το πουλάκι. Αν έπινε μια κοκακόλα μετά το μουσακά, ας πούμε. Ναι. Ίσως να ήταν για μια τρόπη. Καμιά σόδα. Σόδα, ναι. Το ίσως... γιαούρτι, ναι, δεν είναι ότι-ότι. Δηλαδή, ναι, λέει γιαούρτι, λέει κάνει καλό, ναι, κάνει καλό. Αν το φας μόνο του το βράδυ, ναι, ή με κάτι τέλος πάντων, ναι, και αυτό ελαφρύ. Δηλαδή, φας κάνα τραχανά, ας πούμε, το χειμώνα, τρως, ναι, και ένα γιαούρτι. Μετά, ναι. Άμα είναι να μου φας τίποτα παϊδάκια
Και φας και γιαούρτι μετά. Μετά το μουσακά, ό,τι και να φας, το ίδιο. Ναι. Στούμποσες. Ναι. Πάντως τον σώσαμε, οπότε εντάξει. Μέσωσε. Εντάξει. Καλά έκανε. Βέβαια, έχασα εγώ τον ύπνο. Την άλλη μέρα ήμουν άρρωστος. Εγώ, βέβαια. Ναι, εντάξει. Τον άρρωσε το γιατρό. Τον άρρωσε το γιατρό. Γιατρέ βελονισμό κάνουν το καλοκαίρι. Εννοείται. Ιούλιο μήνα κάνουν. Ναι, φουλ. Πάρα πολύ, εντάξει. Διάφορα. Τι περιστατικά κάνουν. Δηλαδή, ας πούμε τώρα καλοκαίρι είναι. Υποτίθεται ότι ο κόσμος χαλαρώνει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή να σου πω το περισσότερο. Έχουμε το αδυνάτισμα, απώλεια βάρους. Το πιο συχνό. Τώρα, κοίταξε, όχι διακοπή, διακοπή. Όχι, συνεχίζουν και αυτοί. Θα συνεχίσουν και το Σεπτέμβριο, βέβαια. Ναι. Διακοπή καπνίσματο αρκετά. Ο Μπουτάρης τι κάνει, ο φίλος μας. Καλά πάει. Τον έχεις. Πάντα. Τον έχεις πάντα. Μία φορά ασθενής, πάντα ασθενής. Ναι. Δηλαδή πάει στις μεθόδους, δηλαδή. Ναι, γιατί όχι. Ναι, ναι. Ανατολίτικη, δεν είναι αυτή. Ναι, αλλά πλέον είναι ιατρική, ναι. Ιατρική μέθοδος. Ναι. Γίνεται μόνο από γιατρό. Φιλία με τον Δήμαρχο, μια καλή σχέση. Νομίζω μια καλή σχέση. Μια καλή σχέση. Ναι, ναι. Ειλικρινής καλή σχέση. Άλλα θέματα. Έχουμε για σκλήσεις κατά πλάκας σε αυτή την εποχή. 2-3 περιστατικά. Έχουμε αλλεργίες. Έχουμε... Σκλήσεις κατά πλάκας, τι γίνεται τώρα με αυτό. Να βοηθήσουμε δηλαδή τα συμπτώματα αυτά. Να αργοπορήσουν. Όχι να αργοπορήσουν. Να κάποια συμπτώματα όπως είναι αιμοδίες. Κάποια συμπτώματα. Τα μουδιάσματα στα πόδια χέρια. Αταξία. Σκλήσεις κατά πλάκας φέρνει μουδιάσματα. Ναι, πολλά μπορεί να φέρει. Σου λέω μερικά. Τρέμουλο. Αταξία, δηλαδή αδυναμία βάδισης ή στάση του σώματος. Ναι. Πολλά μπορεί να είναι έτσι. Εντάξει, συνδυάζεται με το άγχος και το στρες αρκετά. Το άγχος και το στρες. Επιδεινώνει σίγουρα. Επιδεινώνει όλες τις σκλήρες. Ναι, σε σκλήρες κατά πλάκα ιδίως. Έχει μια σχέση και εκεί. Είναι αυτό άγνωστο, Κώστα, αυτό. Ναι, ναι. Και λίγο άγνωστο να το πω και έτσι. Άρα, όπως έχει στο σπίτι κάποιον που έχει σκλήρες κατά πλάκα, πρέπει να του φέρετε τρυφερά. Σαφώς. Παίζει σημαντικό ρόλο. Μιλάει άσχημα κτλ. Πάμε σε ένα διάλειμμα, μα τα πει γιατί έχει τρομερά θέματα. Μαλάτο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιατρέ, δηλαδή πότε έχεις γενέθλια, 4 ή 5 Ιουλίου? 5 Ιουλίου. 70? 2. 2, 5 Ιουλίου του 72. Είναι 15 χρόνια πιο μικρός ο γιατρός από μένα. Ναι. 4 χρόνια πιο μικρός από μένα. Ναι. Σε ταξί μέσα. Τι? Σε ταξί. Ποιο ταξί? Γεννήθηκα. Σε ταξί γεννήθηκε. Ναι. Πού, σε ποιο μέρος? Με πήγαινα στην κλινική. Πού, Θεσσαλονίκη? Γιάννητσα. Γιάννητσα. Τι μάρκα ταξί? Έξω του κυρία Βρίστα. Έμαθε τι μάρκα ταξί ήταν? Είναι ο θείος μου, γνωστό ήταν. Το ήξερα το ταξί αυτό. Ήταν. Opel Record. Τι ήταν αυτό, ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Έπρεπε να ξέρεις. Το ξέρω, θα ρωτήσω τον ξέδερφο μου. Το γνώρισε στα μάξι μετά. Το βλέπα μέχρι 10 χρόνια. Σοπα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Τι να σε πω. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να γεννήσει. Έξω την κυρία Βρίστα. Από κρύα Βρίστα για νητσά, δηλαδή πόσο. Έξω, 20 χιλιόμετρα. Η απόσταση. Έσπασαν τα νερά που λένε. Σπάσαν τα νερά και βγήκαν. Τάκ, ναι. 4 το ξημέρωμα. Τι ώρα? 4. Χαράματα. Και, ναι. Και πίσω την κρυαβρίση. Μαμί, τάκ, έξω.
σπίτι μου. Ναι. Ναι. Ούτε έξω δεν τίποτα. Και εμένα το γιος μου 3 ώρα τη νύχτα. Συμβαίνουν και αυτά, έτσι. Ναι. Και μου λένε σπάσαν τα νερά και εγώ ένα πτώμα από μετακόμιση. Τι πτώμα τώρα. Και λέω φοράξε τον υδραυλικό και πήσε μίσχο. Ειλικρινά. Κοιμόμουν, εγώ σαν πεθαμένο. Δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί είχα κάνει μετακόμιση από το Μοσχάτο, είχα πάει στην Κρυφάδα στο σπίτι. Από... Ναι. Και μου είχε φύγει Παναγία. Ναι, εσύ κουβαλούσε από την τσιγκουλιά σου. Ήταν έγκυο. Πού να δώσει. Εταιρεία είχα. Αλλά τι ο άλλο θα σου βάζει τα ποτήρια και τα πιάτα στη θέση του. Ναι, σωστό, ναι. Ναι. Δεν έσκυβε εκείνη. Δεν έσκυβε εκείνη, έσκυβε εσύ. Ναι. Μάλιστα. Καλά τα πάτε. Ωραία. Ωραία. Mm. Ξημερώματα γεννήθηκε ο γιος ο δικός σου. Ξημερώματα γεννήθηκε ο παλιός. Γιατί σκλήνες κατά πλάκα μου έλεγε. Ναι. Έρχονται τώρα δύο περιστατικά που πες τέτοια. Mm-hmm. Γυναίκες συνήθως είναι. Ναι. Είναι κορίτσια νεαρά κιόλας. Ναι. Συνήθως χτυπάει τις γυναίκες εις κλίνες. Ναι. Ναι. Είναι πιο ευαίσθητες. Ναι. Όχι ότι εγώ υποκαθιστώ τον γιατρό, ούτε κατά διάνοια, αλλά. Είχα θέμα τέτοιο εγώ πολλά χρόνια στη ζωή μου και με κατέτριχε. Mm. Λοιπόν και γνωρίζω κάποια πράγματα. Συγγενικό σου πρόσωπο. Ναι, ήταν η πρώτη μου σύζυγος η οποία έπασχε από αυτό. Και... Αγωρείς. Ναι, και ήμουν κάθε τόσο στο νευρολόγο, στα νοσοκομεία, όλα αυτά ας πούμε. Δεν είναι δυσάρεστα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν υπάρχει ίαση σε καμιά περίπτωση. Απλώς το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να το καθυστερούν. Να το έχουν ενυπνώσει δυνατόν. Φτάσαν σε καλά σημεία οι γιατροί σε αυτή την ασθένεια. Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή η καταστροφή, υπάρχει καταστροφή κυττάρων, νευρικών κυττάρων. Κατεστρέφεται μια ουσία. Με ποια ηλικία μπορεί να το πάθει αυτό? Συνήθως αφορά νεαρά άτομα. Νεαρά άτομα. Δηλαδή η μέση ηλικία, μέχρι μέση ηλικία. 45 είναι το πολύ. Μετά από εκεί, από 15 να πούμε, ναι. 33 έλεγε. Ναι. Αυτός που παρακολουθούσε. Μάλιστα. Ότι μέχρι εκεί δηλαδή μετά. Οπότε έχεις τις κλίνες για τα πράγματα. Τι άλλα περιστατικά καλοκαίρι έχεις? Αδυνάτισμα κάπου. Αδυνάτισμα και πόνους έχουμε, εντάξει, ιδίως ηλικιωμένους, οσφιαλγίες, αυξιαναλγίες υπάρχουν πάντοτε αυτά. Μετά τα 70 χτυπάνε πόνοι στα κόκκαλα και τέτοια. Και πιο νεαροί, και 50 και 60, ναι, και αυτά. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, οι ηλικιωμένοι σίγουρα έχουν τα μυσκελετικά τους. Τις κρίσεις πανικού, τις. Αυτά είναι ιδίως νεαρά άτομα. Ιστορίες, αϊπνία, αντιστρες θεραπεία και κρίση πανικού που αφορούν νεαρές γυναίκες συνήθως. Δηλαδή από τα 20, 25, 30. Ναι. Γενικότερα οι άντρες είναι λιγότερο επίρρεπείς. Στις κρίσεις πανικού. Ναι, στα ψυχιατρικά, ας πούμε, θα έλεγα. Οι γυναίκες πιο πολύ στα ψυχιατρικά. Ναι, ναι. Είναι πιο ευάλωτες. Στους συλλήγκους, στις ημικρανίες οι γυναίκες περισσότερο. Ναι. Τα εμφράγματα δεν είναι όμως. Εκεί έχουμε εμείς το προβάδισμα. Έχουμε το προβάδισμα εμείς. Για λόγους άλλους. Γιατί αλλά οι ορμόνες. Τρέλα, πούμε, οι γυναίκες είναι πάνω από όλα. Τρέλα, τέλος πάντων. Στρες, άγχος, ηλίγκους, ημικρανίες. Κάποια θέματα είναι δικά τους περισσότερο. Ναι. Έχουν μια κατανομή ανάλογα με το φύλο περισσότερο σε αυτές. Παρακολουθείτε. Ναι. Ναι. Όπως η οστεοπόρος, όπως ο θυρεοειδής. Ας πούμε, είναι κάποιες παθήσεις οι οποίες αφορούν οι γυναίκες περισσότερο. Ναι, οστεοπόρος παθαίνουν. 9 στις 10 φορές αφορούν. Μόλις πάνε στην κλιμακτήρα και μετά παθαίνουν λίγο οστεοπόρος. Ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Ναι. Παχαίνουν, κάνουν άνω. Ναι. Δεν το γιατρό. Κοίταξε, δεν θυμάμαι. Ποιο θα ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Ο γιατρό. Κοινωνικός πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ρε Μαλάτο, μιας και είμαστε χαλαρά να πούμε, τι γίνεται τώρα, πολιτικός πώς τα βλέπεις, δηλαδή μπήκε το καλοκαίρι, ησυχία, δεν διαμαρτύρεται ο κόσμος, μην κάνεις το κομπολόι. Ναι, είναι και χρυμπάρι. Ναι, ναι. Και χρυμπάρι είναι. Πώς θα γίνει, ναι. Λοιπόν, εκείνο που βλέπω εγώ, ναι. Είναι μια ηρεμία, μια ησυχία, μια, ναι. Μια τάξη, μια... Ναι. Δεν βλέπεις δηλαδή, θέλω να πω, άμα ας πούμε πάρεις το αεροπλάνο και είσαι τουρίστας και έχεις μουσεί να πούμε μέχρι τον Αβαλό και κατεβείς ας πούμε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και έρθεις εδώ πέρα ας πούμε και πας από το αεροδρόμιο πάρεις το ταξί να πούμε γυρίζεις πας στο κέντρο της πόλης Λευκοπύργο φας κάνεις μια βόλτα, πας αγορά, ιστορίες, πας στο κόσμο, φεύγεις από τον κόσμο, τραβάς καραμπουρνάκι, τραβάς να πούμε στις ταβέρνες, καλαμαριές, ψαροταβέρνες, κόλπα, ιστορίες λέμε τι έχεις λεφτά να κουνηθείς ρε παιδί μου, ναι. Έτσι. Τραβάς να πούμε μετά να κάνεις κανένα ψώνιο στη Τζιμισκή, πηγαίνεις με κανένα ταξί, σε πάει το ταξί εκεί στη Χάνθ, μέχρι να πας από τη Χάνθ Ιούλιο μήνα, μέχρι το τέλος της Τζιμισκή κάνεις να πούμε κανένα μισάωρο.
καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κρίση, ας πούμε, και λένε κρίση και κρίση και κρίση και κρίση και κρίση. Ναι, το καταλαβαίνεις. Πώς το καταλαβαίνει ο τουρίστας, δηλαδή, κρίση, δηλαδή, από ναι. τα ποια? Λουκέτα που παρατηρεί στους δρόμους. Λουκέτα. Δηλαδή, ναι. το λουκέτο. Καναλή. Ναι. Το λουκέτο είναι το σύνηθες. Ναι. Και το άνοιγμα επιχειρήσεως ναι. είναι το σπάνιο. Ναι. Η αιτία. Γιατί όλα είναι θέματα πολιτικής. Ναι. Για όλα για μένα ναι. ευθύνονται πρώτα οι πολιτικοί ναι. και μετά οι πολιτικοί με ήττα ναι. και μετά φταίνε και οι πολίτες. Ναι. Εξηγούμε. Για να μην βγάζουμε τους πολίτες αθώους ναι. και παρασυρώμενους. Ναι. Όταν η πολιτική που έχει σαν σκοπό να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών δεν εφαρμόζεται και οι πολιτικοί εφαρμόζουν όλα όσα καταστρέφουν τους πολίτες βάζοντας σε μια επιχείρηση φόρους 67% ναι. και μου μιλάνε εμένα ότι θα έχουμε, λέει, επενδύσεις, ανάπτυξη. Κύριοι, αστειεύεστε το ολιγότερον. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν επιοικής μαζί σας, όχι μόνο με το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνά τώρα, με του Σανέλ, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι. Για όλα τα πολιτικά κόμματα λέω, για όλα, διότι όλοι είναι μνημονιακοί. Mm. Πλην του ΚΚΕ, το οποίο έχει για τους δικούς του λόγους, είναι αντιμνημονιακό, αντιευρωπαϊκό κτλ. Και του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει επάγγελμα. Να μην ξεχάσω ότι επάγγελμα είχε και ο κύριος Λεβέντης, αλλά εκείνος έγινε τώρα Εντάξει. βουλευτής. Εντάξει. Λοιπόν, με 67% ποιος θα έρθει να επενδύσει, απαντώ, ο κανένας. Παρανομία μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν ξέρω για παρανομίες, ναι. εγώ τώρα μιλάω για πράγματα νορμάλ, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος αντέχει τη φυλακή, γιατί... Σημαίνει δεν θέλουν επενδύσεις. Ακριβώς. Είναι επίσης, δεν έχουμε τη στοιχειώδη βιομηχανία αφήσει, τη στοιχειώδη με αυτόν τον τρόπο, να πουλάνε βουτυράκια μαρμελάδες στα ξενοδοχεία. Και όλα αυτά είναι εισαγόμενα, ό,τι πουλάει ένα ξενοδοχείο σαν τρόφιμο. Ζάχαρη. Όλα. Είχε κάνει η επανάσταση του 1967 η δικτατορία, όπως έλεγα στην Πούνε, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα δεν με τις ετικέτες. Ναι. Είχε κάνει 4 εργοστάσια ζαχάριος. Γιατί η ζάχαρη είναι και χρηματιστηριακό προϊόν, κύριοι, που δεν ξέρετε τι σας γίνεται, κύριε Μπαλαούρα. Μαθητή αστεία, ας πούμε, στο Γιώτα Αλφα Αρένων. Φρουρά, αυτά δεν έμαθες τίποτα στη ζωή σου. Γείτονάς μου είσαι, ξέρεις ποιος είμαι, αν ακούς τη φωνή μου. Δηλαδή επιτέλους. Και δεν έχουμε τίποτα. Ναι, 150 μέτρα από το πατρικό μου είναι. Ναι, πώς λέει αυτός. Στο ίδιο γυμνάσιο πήγαινε στο Γιώτα Αλφα Αρένων, στο Περιστέρι, εκεί που τελείωσα κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, τι να... δεν μαθαίνουν τίποτα, δεν βλέπουν τίποτα, δεν ακούνε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή παίρνουμε το 10.000 το μήνα και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι όταν υπάρχει τέτοια ψαλίδα μεταξύ των αρχόντων και των πολιτών, δεν λέγεται δημοκρατία αυτό. Τώρα τα παραμύθια που μας λέτε, εγώ δεν τα πιστεύω. Αυτά να τα πείτε σε αυτούς που είναι χάνει. 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 Διότι δεν κάθεται κανείς να σκεφτεί πώς οι πολιτικοί από φτωχοί που τα τηλέφωνα τους αρχίσαν από 5, δηλαδή Περιστέρι, Εγάλεο, Μάνδρα, Ελευσίνες και τα λοιπά, τα τηλέφωνα τους τώρα είναι από 6 και από 8, δηλαδή Εκάλη, Κηφισιά, Μαρούσια και λοιπά. Δεν κάθεσε να σκεφτείτε πώς πάτε και ψηφίζετε επιτέλους και λέτε μετά ο όφης μας παρέσυρε. Τι είναι αυτά. Θα ψηφίσουν τώρα ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Τι να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ που λέει επειδή υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος και κάνει κακό στην πατρίδα και στους ανθρώπους της, επειδή μπορεί να είναι Ολυμπιακός σαν τον Σαμαρά, θα πάω να τον ψηφίσω. Όχι, κύριε Αντώνη μου, δεν το κάνω. Ναι. Όχι, δεν το κάνω. Δηλαδή, το θεωρώ αστείο, ένα σπορ. Το Μητσοτάκι που είναι με τον Μαρινάκι εκεί, κόλος και βρακή. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Όχι. Ναι. Δεν ψηφίζω εγώ τον Κυριάκο να λέει ότι θα χαρίσουμε το έμφυα στους ανθρώπους
στη Λέσβο που πέσανε τα σπίτια τους από το σεισμό και δεν κοιτάνε να τα φτιάξουνε. Παρεπιπτόντως θέλω να κάνω και μια πρόταση. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ήμουνα σε εκπομπή. Το έχω πει στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Όπως έχουν υποχρεωτικά τα αυτοκίνητα, η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή. Γιατί δεν κάνουν υποχρεωτική και την ασφάλεια των κτηρίων? Εάν ασφαλιστούν όλα τα κτίρια, ούτε ένα δεκάρικο το μήνα θα πληρώνει ο κάθε ιδιοκτήτης. Έλεος, κύριοι. Έλεος, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Τους δώσατε μια δραχμή στη Μυτιλίνη. Δώσατε. Δεν δώσατε τίποτα. Ενώ τώρα θα είχε αρχίσει η όποια ασφαλιστική ή ασφαλιστικές εταιρείες και θα αρχίσαν να φτιάχναν τα σπίτια. Είναι ο Ραφαήλ και θα κάνει θαύμα. Μα δεν μπορεί ο Άγιος τώρα να χτίσει σπίτια. Γιατί? Γιατί έχει δώσει μυαλό στους ανθρώπους ο ύψιστος για να σκέφτονται. Τι στο Άγιος είναι που δεν κάνει θαύματα? Τώρα αν αυτοί αντί για μυαλό έχουν χυλό στο κεφάλι τους, δεν τους φταίω εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, για τον γιατρό. Ο γιατρός. Γιατρέ, για τη Λευκή, η οποία είναι αυτοάνωσο νόσημα, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο θεραπείας? Λευκή, είναι μια πάθηση, είναι σε μερικά άτομα, ιδίως νεαρά. Και εδώ πάλι νεαρά, πάλι αυτοάνωσο νόσημα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι αποχρωματισμός, έλλειψη μελανίνης σε κάποιες περιοχές. Ναι. Είναι αποχρωματισμός της φυσιολογικής. Τι μελανιάζει το. Η φύση του δέρματος, δηλαδή δεν έχει μελανίνη το, κάποια περιοχή κυτάρων στο σώμα σου κτλ. Και φαίνεται ένας αποχρωματισμός. Αποχρωματισμός. Είναι αυτή η γαλακτώδη όψη. Αισθητικό είναι το θέμα δηλαδή. Και αισθητικό. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και ένας κνισμός για παράδειγμα. Αυτό αλλά κνισμός, φαγούρα δεν υπάρχει. Ήτανες κνισμός, δεν καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Φαγούρα, ναι. Και συνδυάζεται και εδώ με ψυχολογικά πάλι φαινόμενα δηλαδή του ατόμου. Δηλαδή μπορεί να έχει και εδώ και τα άγχη του, τα στρες του, την κατάθλιψή του και όλα τα σχετικά. Απλά αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι μικρές, μεγάλες, μπορεί να αφορούν συνήθως περιοχές που είναι το ακάλυπτες στον ήλιο, δηλαδή πρόσωπο, χέρια, πόδια κτλ. Αγκώνες περισσότερα. Μπορεί να εξελίσσονται, μπορεί και να σταματούν κάπου. Έτσι. Είναι περισσότερο ψυχολογικό το θέμα γιατί είναι αισθητικό περισσότερο το πρόβλημα. Στο πρόγραμμα. Και θεραπεία για αυτούς. Υπάρχει πρωτόκολλο βελονισμού. Βέβαια δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από τα καλύτερα, τις καλύτερες θεραπείες. Τι θεραπεία κάνει? Η κλασική ιατρική. Μπορεί να τους στήσουν κορτιζονούχα συσκευάσματα και διάφορες άλλες φωτοθεραπείες που κάνουν ή και άλλα νεότερα που δεν τα γνωρίζω εγώ. Είναι θέμα του. Ναι, κορτιζονούχα συσκευάσματα και άλλες καινούργιες θεραπείες τα ξέρουν οι δερματολόγοι, αλλά νομίζω είναι μια νόση η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί. Αυτοάνωση και αυτή. Αυτοάνωση συνδυάζεται και με άλλες παθήσεις όπως θυροειδής, το διαβήτης και άλλα. Η λέξη αυτοάνωση. Ναι. Τι σημαίνει? Δηλαδή, αυτοάνωση σημαίνει ότι τα κύτταρα του οργανισμού σου, δηλαδή το αμυντικό σύστημα του οργανισμού σου. Ενώ υπάρχει για να αντιμετωπίζει κάποιο ξένο κύτταρο και κάποιον ξένο εισβολέα, για ανεξήγητους λόγους στρέφεται εναντίον κυττάρων, αναγνωρίζει το δικό σου κύτταρο ως ξένο. Γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος, χωρίς λόγο. Ξεκινάει ένας εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή η φρουρή που φωνάζει ο Μπαλαούρας εδώ, ο Γιάννης, φωνάζει φρουρή και μόλις οι φρουροί με τους φρουρούς ανακατεύονται και πολεμούν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό και με αποτέλεσμα να έχουμε φλεγμονές, να έχουμε διάφορα θέματα στον οργανισμό τα οποία δεν θα πρέπει να τα έχουμε χωρίς λόγο. Και τα αυτοάνωσα συνήθως τα καταπολεμούν με κορτιζόνες. Δεν υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Ναι, γιατί είναι άγνωστη η αιτία. Σίγουρα σε όλα αυτά τα αυτοάνωσα. Πάλι το ψυχολογικό. Πάλι. Είναι διάφοροι παράγοντες, κληρονομικοί, γονιδιακοί, δηλαδή, αλλά και συστηματικοί. Δηλαδή, μου λες ότι οι ανέστητοι δεν τα παθαίνουν αυτά. Δηλαδή, ένας ανέστητος μου λες, δεν έχει μικρότερες πιθανότητες. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ναι. Τι λένε αυτοί? Η αλήθεια σκοτώνει μερικές φορές. Η αλήθεια σκοτώνει. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Γίνεις περισσότερο. Εμείς που την ψάχνουμε, ναι. Έχεις περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξεις κάποια θέματα. Ναι. Έτσι αυτή είναι η άποψη. Ναι. Ταπεινή άποψη. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο και σαν μαθητή. Ο πλοϊκός άνθρωπος νομίζω κερδίζει τουλάχιστον οργανικά. Κερδίζει οργανικά. Βέβαια. Ο ανέστητος. Ναι. Ναι. Συμφωνείς? Ναι. Συμφωνώ γιατί και εγώ. Έχεις εμπειρία δηλαδή. Ως πάσχουν από ζαχαρούδι διαβήτη. Ναι. Το έπαθα από την υπέρμετρη φιλοδοξία μου πάνω στην εργασία μου. Φιλόδοξος, υπέρμετρα. Ναι. Εντάξει, κακό είναι αυτό δηλαδή. Και από την άλλη μεριά. Υπέρμετρα. Ναι, στην ευαισθητοποίησή μου γενικώς, ναι, για θέματα που θα μπορούσα να απέφευγα να με ευαισθητοποιούν. Καθόλου δηλαδή να μην καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Αλλά όμως λόγω ιδιοσυγκρασίας δεν μπόρεσα να τα αποφύγω και βρέθηκα να πάσχω από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Αυτή την ασθένεια, τώρα που λες εσύ,
Ποιος μου έλεγε, ένας φίλος, φίλος οικογενειακός, δεν θυμάμαι. Μου λέει, έχουμε ένα φίλο που σηκώθηκε μια μέρα, λέει, το πρωί και δεν έβλεπε. Για ποια στενή μου λες? Θα σου πω. Το διαβήτη. Και για 8 διαβήτη. Α, ναι. 8. 8 διαβήτη, πώς δεν πέθανε. Ναι. 8 λες, 800 το ζάχαρο, έτσι. 800 το ζάχαρο. Ναι. Εγώ ήμουν στο ένα. Είναι μια ένα καλά είναι. Διαβητική και ένα, το ξέρω. Ένα καλά. Το 100, ναι. Είναι. Θαύμα. Φυσιολογικό. Στα εντελώς φυσιολογικά. Πολύ καλά. Ναι. Συγγνώμη, γιατρέ. Όχι, εσείς και μισός γιατρός πλέον. Ναι. Γνωρίζεις κάποια πράγματα. Ναι, οι ασφαλιστές είμαστε ακριβώς μετά το γιατρό. Δηλαδή, ο γιατρός κάνει τις ενέργειες τις ιατρικές και εμείς αποζημιώνουμε τις ιατρικές ενέργειες. Ναι. Πώς το κατάλαβες το διαβήτη, γιατί είναι ύπουλος, λέει. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτός το παλικάρι, ο άνθρωπος τέλος πάντων, σηκώθηκε μια μέρα, δεν έβλεπε. Δεν ξέρω, το λέγανε, δεν βλέπω. Τι έπανε. Ναι, δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Ξέρεις, προηγείται κάποιο χρονικό διάστημα από 1-2 χρόνια έως και 5 χρόνια. Α, που υπάρχουν υποσυμπτώματα. Δεν σου δίνει συμπτώματα. Πολλές φορές όχι, ίσως δεν τα δίνει τόσο σημασία. Ναι. Λέει μια μικρή απώλεια βάρους, πολυουρία, πολυδιψία, σε μικρά. Α, δηλαδή. Ναι. Κάποιες μυκητιάσεις γεννητικών οργάνων και τα λοιπά, διάφορα πράγματα μπορεί να έχεις. Αλλά αυτά είναι πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα, είναι σε μικρή ναι. ένταση. Κάποια στιγμή ένας πυρετός, για παράδειγμα, ναι. μια πνευμονία, μια γρήπη τα λοιπά, μπορεί να προκαλέσει έξαρση και έκρηξη αυτού του ζαχάρου. Ναι. Όταν πας στο νοσοκομείο και το βρεις, ας πούμε, 300-400 πάνω σε μια φλεγμονή, σε ένα πυρέτιο, τότε ανακαλύψει ότι έχει ζάχαρο. Σόπαρε. Ναι, ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Πώς τα ανακάλυψες, αν επιτρέπετε. Είσαι κατά τυχαίο, τον τρόπο που λέει ο γιατρός. Είσαι τυχαίο γεγονός. Επειδή εγώ δεν μπορώ να με τρυπάνες, δηλαδή δεν μου αρέσει οι βελόνες, σύριγγες και τέτοια, είχα αυτό το ότι είχα πολυδιψία, ξέρω εγώ, εξηραίνεται το στόμα μου τακτικά. Ξεροστομία, ναι. Ναι, εντωμεταξύ κουραζόμουν αδικαιολογήτως. Πιο εύκολα. Ναι. Για την ηλικία μου, γιατί μιλάμε τότε ήμουνα 42 χρονών, ας πούμε. Ναι. Και λέω εγώ, στίβω πέτρες. Τώρα πώς γίνεται, γιατί ναι. για 16 ώρες να στίβω πέτρες, στίβω 12, 11, ναι. τι έγινε. Και πήγα σε ένα γιατρό εκεί στην Αθήνα, μου έκανε κάτι εξετάσεις, έκατσα και μου τρύπησε το χέρι δηλαδή, μου πήρε αίμα. Ναι, μεγάλη υπόθεση να κάτσω εγώ. Και πού σε βρήκε? Και μου βρήκε ότι έπρεπε να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο, γιατί είχα φτάσει, λέει, 5. 5? Ναι, ξαφνικά. Και πήγα, ας πούμε, και... Κοίτα, ένας που ξέρει το σώμα του, άκου να δεις τώρα, ένας που ξέρει το σώμα του, νομίζω ότι την καταλαβαίνει πιο μπροστά τη δουλειά. Ένας που ξέρει το σώμα του, ένας που αθλείται και λέει, άμα κουράστηκα τώρα, γιατί να κουραστώ, είναι... κάποια στοιχεία που είναι περισσότερο ένας που σέβεται το σώμα του, ας πούμε, και τον οργανισμό του, μπορεί να το καταλάβει πιο μπροστά. Κώστα, με ναι. 700 πελάτες ναι. στη δουλειά μου, ναι. στην Αθήνα μιλάω, ναι. γιατί εδώ είναι λιγότεροι, δεν προλαβαίνεις να πας να γυμναστείς, γιατί άμα πας να γυμναστείς θα χάσεις τους μισούς. Ναι. Δεν γίνονται, δηλαδή το ότι γυμνάζεται κάποιος εξαρτάται και από το τι δουλειά κάνει. Κοίτα, αυτοί που ασχολούνται πολύ με τη γυμναστική, περισσότεροι τεμπέληδες. Δεν το ξέρω, ούτε θέλω να χαρακτηρίσω εγώ. Απλώς ξέρω ναι. ότι αν εγώ δεν εργαζόμουν από το πρωί στις 10 ναι. μέχρι τις 10 τουλάχιστον ναι. το βράδυ, ναι. συν Σάββατο το πρωί κάποιες μέχρι ώρες, τις 3 το ναι. μεσημέρι, συν Κυριακή από το πρωί, κατά τις 10 δηλαδή και Σάββατο και Κυριακή, μάλιστα. μέχρι πάλι τις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα. Για βάλτε στις ώρες κάτω με το μολύβι. Γιατί πολλές είναι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι, είναι αυτό που είπε, υπέρ με την εργασία να οδήγησε κάτι. Και φιλοδοξία, ναι. δηλαδή ναι, ναι. ήθελα να διακριθώ πολύ, τα κατάφερα. Ήρθα 2 φορές πρώτος στην Ελλάδα στο επάγγελμά μου. Δεν τα έχει καταφέρει κάποιος άλλος από τον κλάδο μας, από τους πολύ άξιους συναδέλφους. Και αυτό, ας πούμε, αυτό είναι το τίμημα, ας πούμε. Έφτασε το τίμημα της δόξας, όπως το έλεγα, γιατί τότε ήταν και ένα έργο στην τηλεόραση που λεγόταν το τίμημα της δόξας. Ναι, και εγώ το είχα παραφράσει και έλεγα το τίμημα της δόξας. Και εσύ, γιατρέ, δουλεύεις πολλές ώρες. Και ο πυρετός της δόξας. Ναι. Και εσύ δουλεύεις ναι. πολλές ώρες. Ναι. Τουλάχιστον ναι. 14 ώρες. 14 ώρες. Αυτό δεν είναι υπέρμετρα, ας πούμε. Να πω και ένα αστείο. Ναι, πες και ένα αστείο. Μου λέγανε, γιατί δουλεύεις τόσες ώρες. Τους έλεγα, έχω 5 αδερφές ελεύθερες και μου μοιάζουν. Οπότε λέω, καταλαβαίνετε ότι με ένα τριώροφο την καθεμία και αν θα ξεστοκάρουμε. Ραπ, είμαι Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ. Και σε ακούω μεσημέρι και βράδυ. Θέλω να μου πεις αν είχε 20.000 κόσμο στην πορεία της ΑΕΠ Ηρακλής. Έτσι μας έλεγε χθες ο Μάνος. Πάντως έχω την αίσθηση ότι οι δικαστές
θα δηλώσουν αναρμόδιοι. Λέει ο φίλος, αύριο είναι η ιστορία. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι δεν ξέρω ο Άνθιμος αν έκανε κάποια δήλωση αλλού. Τον είχαν έτοιμο για να βγει να μιλήσει στο Μετρόπολης τρεις τύποι της ΑΕΠ Ηρακλής που πιάσαν κουβέντα και με τον Κόκκινο, γιατί είναι επίτιμος, λέει, πρόεδρος του ΑΣ Ηρακλής. Ο ΑΣ Ηρακλής είναι στην Κατερίνη, άρα ο Μητροπολίτης Κατερίνης θα έπρεπε να κάνει να βγάλει το λόγο, να πούμε κτλ. Πολιτικούς δεν είδα πολλούς, έτσι, δεν είδα πολιτικούς, δεν είδα φορείς, δεν είδα δηλαδή τον είδα τον Ηρακλή μόνο του πάλι. Κακά τα ψέματα. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Εμένα αυτή η κατάσταση με στεναχωρεί για ποιο λόγο. Ναι. Οι περισσότεροι Ολυμπιακοί, αφού φυσικά υποστηρίζουμε την ομάδα μας, μετά υποστηρίζουμε ή τον Ηρακλή ή τον Πανιόνιο ή τον Άρη. Ή κάποια μικρή ομάδα πρέπει μετά να κάποια, ναι, κάποια σαν δεύτερη ομάδα τέλος πάντων. Κάποια μικρή ομάδα. Το θεωρώ άδικο να πέφτει η οποιαδήποτε ομάδα, όποια και να είναι αυτή, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ναι. Το λέω γιατί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν μέσα στο γήπεδο, παρακολουθούσα όλα τα μάτσα, παρακολουθώ όλες τις ομάδες που βλέπω κάθε Κυριακή κανείς και Σάββατο. Κανείς δεν λέει. Αμαρτία είναι. Κοίταξε, κανείς δεν λέει ότι ο Ηρακλής έχει άδικο. Υπάρχουν μερικοί που δεν γουστάρουν τον Ηρακλή, τύπου παοξίδες και τα λοιπά, που λένε να πέσουν οι σκατόπιες και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι οι εκφράσεις που λένε. Ασία αλλά ούτε πράγματα. Αυτοί που λένε να πέσουν, λένε ότι έχει άδικο ο Ηρακλής, κακά τα ψέματα. Γιατρέ, εσύ ποια είναι η άποψή σου? Εντάξει, δεν τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα θέματα. Ναι. Για μένα τουλάχιστον θα ήθελα να έχει πολλές ομάδες η πόλη. Είναι, ναι, μεγαλύτερος θόρυβος και μεγαλύτερη, έτσι. Ναι. Έχει μια φτώχεια η πόλη. Έχει μια φτώχεια ποδοσφαιρική πόλη. Ναι. Έχει όλη η χώρα που το αποπνέει αυτό. Ναι. Αλλά και η Θεσσαλονίκη επίσης το ίδιο. Γενικά. Ναι. Γενικά. Λοιπόν. Δηλαδή δεν ήταν, για να επανέλθω λίγο, δεν ήταν μόνο η αποβιομηχάνηση. Ήταν σε όλα το στερητικό Α. Ήταν σε όλα, δηλαδή όπου και να δούμε την τέχνη, τον κινηματογράφο, εδώ το γιατί ποδόσφαιρο, είμαστε εδώ, ρε, γιατρέ, παντού φτωχήναμε. Γιατί στην τέχνη, κανονικά. Στη Θεσσαλονίκη μιλάς. Όχι, γενικά. Στην Ελλάδα. Γενικά, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ περίμενα άνθηση της τέχνης. Δηλαδή να δίνανε ρεθίσματα όλη αυτή η κατάσταση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχει ταλέντα. Δεν έχει αξιόλογους. Εγώ θα πω μια παροιμία. Δεν έχει συγγραφείς. Θα πω μια παροιμία. Δεν έχει σκηνοθέτες. Δεν έχει κινηματογραφιστές. Δεν έχει ηθοποιούς. Είναι μέτρη. Δεν βγάζουνε. Να πω μια παροιμία. Να πεις, ναι. Το νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ναι, ναι. Η δεκαετία του 60 του 70 δεν ήταν πολύ χορτάτα όμως. 50 δεκαετία του 50. Δηλαδή, όπερες, ιστορίες, δηλαδή, κινηματόγραφα. Παξινού, Ειρήνη Παπά, τότε υπήρχε. Ναι, δηλαδή, Ζινταλσέν του 60. Τότε δεν τρώγανε από σκουπίδια πάντως. Δηλαδή έχει παραγίνει τώρα. Τότε ήταν τα πράγματα, επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος και από τους δυο σας, δυστυχώς. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όλα τα σπίτια λίγο πολύ είχαν τα απαιτούμενα για την τότε εποχή. Όλα τα σπίτια, όλοι εργάζονταν. Δηλαδή αυτός που καθότανε τον δείχνανε με το δάχτυλο. Λες. Τώρα δείχνουν με το δάχτυλο, εγώ να λέω, 45 χρόνια πεζοδρόμιο είμαι. Τώρα δείχνουν με το δάχτυλο αυτόν που εργάζεται. Έτσι είναι, και μας το είχε πει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ο λεγόμενος και ΓΑΠ, ξέρω εγώ πώς το λένε. Ναι. Αυτός ο κύριος είπε ότι σε μια οικογένεια, λέει, ένα άτομο είναι αρκετό να απασχολείται, είπε. Ναι. Δηλαδή δουλεύει ένα τετράωρο να παίρνει δύο κατοσάρικα και να ζουν και τέσσερις. Συγχαρητήρια, κύριε Γιώργο. Μπουρκώσαμε. Βέβαια, μα ούτε αυτό δεν γίνεται. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή ήμαρτον. Ενώ τότε εργάζονται όλοι. Έπρεπε να αυνανιστεί ο συγχωρημένος Αντρέας, τον πετάξει στην τουαλέτα. Κακώς τον έβγαλε. Ναι, αν το είπε αυτό το πράγμα, νομίζω ήταν προκλητικό. Τουλάχιστον θα έπρεπε να σιωπήσει. Μόνο αυτό είπε. Θα έπρεπε να σιωπήσει. Μόνο αυτό είπε. Θα έπρεπε να σιωπήσει. Τέλος πάντων. Λεφτά υπάρχουν, λέει. Ναι. Δίκιο είχε. Ναι. Υπάρχουν. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να τα πάρεις. Ναι. Εσύ, ναι, κύριε Γιώργο. Ναι. Που το κάνατε τώρα το Πασόκ, Δασόκ, δεν ξέρω πώς το κάνατε, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δασόκ. Ναι. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα λεφτά. Υπάρχουν τα λεφτά. Υπάρχουν. Αλλά δεν, όχι εσύ, κανένα σας. Εκείνο που κοιτάτε είναι να κόψετε ένα δεκάρικο το μήνα από τον Κυρμίτσο. Δηλαδή αν τρώει δυο γιαούρτια την ημέρα, τα κάνετε ένα. Τέτοιοι είσαστε. Εγώ δεν θέλω τους πολιτικούς και το λέω ευθάρσως.
Και ό,τι καλό έγινε στην Ελλάδα, γιατί είμαι 60 ετών, έγινε μόνο από τις χρονιές 67 μέχρι τον Νοέμβριο του 73. Αεροδρόμοι, αδρόμοι, κοίταγα στη Χαλκιδική οι δρόμοι, ποιος τους έκανε τους δρόμους, ποιος, ο Εθνάρχης, ο Εθνάρχης, η Κύπρος είναι μακράν. Αυτός τους έκανε, όχι. Τους έκανε ο άνθρωπος που αυτοί οι απατεώνες, χωρίς να κερδίσει ένα φράγκο, το βάλανε και φυλακή. Και η χείρα του, γιατί όταν πέθανε το 99 δεν σε αφήναν να πάστε στην κηδεία. Ζει με ρεφενέ. Και η χείρα του κυρίου Παπανδρέου έχει 6 μεζονέτες. Την πούλησε, για να μην το ξέρω. Καταλάβατε. Την πούλησε, λέει. Την πούλησε. Ναι, για να τη συντηρήσει. Όχι, έχει άλλες. Τις αγράμπελες. Α, τις αγράμπελες την πούλησε, αλλά έχει άλλες 6. Όχι, ήταν αντιπαροχή. Ναι, λόγω ναι. Έμφυα, μήπως ζορίζεται. Δεν έχει τίποτα. Από έμφυα έχει λεφτά στον Καναδά, τώρα μην τα πω όλα. Άσε και κάτι. Ναι. Στον Καναδά που τα έχει τα λεφτά, ρε Μανάτο. Έχει στον Καναδά λεφτά. Εκείνη δεν είχε. Ναι. Είχε ο Ανδρέας, πράγματι, ναι. Είχε. Καθάρισε ο ξάδερφος, την έριξα. Ναι, από ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε διάλειμμα, είναι μία η ώρα. Να πάμε. Γιατρέ, είναι συγκλονιστικά αυτά που είπες για τις ασθένειες. Ναι. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο Μαλάτος για την πολιτική, για Ολυμπιακό. Θα πω και άλλα μετά. Ναι, ότι αν δεν έχει κόσμο έχουμε κουβέντα. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα, διάλειμμα. Το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Ο γιατρός Μπανιώτης εδώ, βελονιστής, παθολόγος, που μου σώσε το γαστροεντερικό πριν μερικές μέρες, ερχόμενος 6 ώρα το πρωί, πίστεψε ότι θα πεθάνω, όχι, ε? Όχι. Δεν είχα. Όχι. Και ο φίλος μου Μαλάτος, ο οποίος στη Μαρμίτα τέλη του Αυγούστου θα είναι παρόν σε μια εκπληκτική δουλειά. Και ετοιμάζουμε και κάτι άλλο, το οποίο μόλις το φτιάξουμε θα σας το πούμε. Σχεδιάζουμε έτσι ένα ωραίο στέκι, το οποίο όταν θα γίνει θα σας το πούμε, έτσι για να το χαρείτε και το χαρείτε μαζί με εμάς. 2-31-0-90-90-90 98-80-90-9-55 και ενώ στο 54-3-40 πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Όλα 90, μία γραμμή στην αναμονή, άλλους πέντε περιμένω. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν είναι καλή η γραμμή μου. Καλή. Αλλά σας παίρνω τηλέφωνο από το Κρυαρίτσι, Χαλκιδικής. Τριαρίτσι. Κρυαρίτσι. Τρία ή κρύα. 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 Κρυαρίτσι. Λοιπόν, έμαθα σήμερα ότι έχετε καλεσμένο στην εκπομπή σας και τον κύριο Μαλάτο. Ο κύριος Μαλάτος και ο κύριος Μπανιώτης είναι οι δύο καλοί μου φίλοι. Δεν μπορώ να ακούσω εγώ εδώ που είμαι. Ναι. Ενημερώθηκα. Θέλω να. Δεν έχω ακούσει βέβαια τι έχετε πει μέχρι στιγμή. Τι καλή που ήταν η Χούντα. Τι καλή που ήταν η Χούντα. Ναι. Εδώ που είμαι, μπορώ να πω ότι είναι υπέροχα και χωρίς Χούντα και με Χούντα. Ναι, είναι απίστευτο μέρος. Ναι, παράδεισος, ναι. Ναι. Και εδώ που ήρθα, γνώρισα και τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριο Στέφανε. Έναν υπέροχο άνθρωπο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ. Τα λόγια είναι περιτά.
αυτοί που δεν τον έχουν γνωρίσει χάνουν πολλά. Τι ομάδα είσαι, φίλε? ΠΑΟΚ. Και κάνεις παρέα με έναν γάβρο ο οποίος τη λέει, Δεν είναι ο κύριος Γιάννης γάβρος, απλά τρώγαμε μαζί γάβρους. Ναι. Ψαράκι. Δεν το βλέπω έτσι. Ο άνθρωπος υποστηρίζει μια ομάδα, έχει μια ιδέα, μια θρησκεία, όπως έχουμε και εμείς, και καλά κάνει. Δεν τον παρεξηγώ. Τα χρώματα μας ταιριάζουν. Κι ας είμαι εγώ ΠΑΟΚ και ο κύριος Ολυμπιακός, δεν έχουμε χωρίσει με τίποτα. Απολύτως. Τι να χωρίσετε? Αυτός πάει για πρωτάθλημα κάθε χρόνο και εσύ να είσαι πρώτος στην πόλη. Τι να χωρίσετε? Τρώγαμε και κεφαλάδες. Και κεφαλάδες, ναι. Αλλά τόσα χρόνια δεν είχα έναν άνθρωπο αξιοπρεπή να μπορέσει να ρίξει λεφτά να κάνει τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Συνέχατο. Δεν, τα σκάνω, δεν έχω καλό σήμα. Καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Σου ανταποδίδω τα ίσα. Να είσαι καλά και θέλω από κοντά να βρεθούμε όταν θα κατέβω κάτω από ένα καφεδάκι. Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, καληνύχτα. Σας καληνύχτα. Γεια σου. Δηλαδή, ό,τι είπε για μένα, του το ανταποδίδω και εγώ για εκείνον. Ναι. Ναι. Παρομοίως. Εσύ πώς από Πασοξής έγινες, από Χουντικός έγινες Πασοξής, πατριώτης? Ένα λεπτό, είπαμε, μην καθυστερώ και τους ακροατές, ναι, τους αγαπητούς, ναι. Είπαμε ότι κάθε φορά κάθεσαι και σκέφτεσαι και ψηφίζεις τον καλύτερο για εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αυτό. Τώρα τι θα ψηφίσεις? Τον Καρατζαφέρη. Τον Καρατζαφέρη. Βεβαίως. Δηλαδή πήγες από Χούντα σε Πασόκ και από Πασόκ σε Λάος. Το Λάος δεν είναι Λάος, όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί δεν με εκπροσωπούν. Δεν σε εκπροσωπεί γιατί? Όχι. Πούμε, γιατί αυτοί λέει πατριώτες είμαστε κι εμείς. Ναι, έχουν ένα τρόπο ο οποίος είναι σκαιός, θα έλεγα, απότομος. Σκαιός. Ο οποίος δεν μου ταιριάζει. Ναι. Ναι, είναι αψής, πώς να το πω, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εκρήγνεται ευκόλως. Ναι. Οπότε εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Ωραία. Πάμε στον κόσμο. Εκρήγνεται ευκόλως. Δεν σε πειράζει η πολιτική τους, ο τρόπος είναι λίγο. Ναι, και εντάξει, κάποια σύμβολα, κάποια. Σύμβολα και τα λοιπά. Ναι, ο τρόπος και τα σύμβολα. Καλημέρα. Θέλω. Καλημέρα, φίλε, ναι. Ναι. Άκουτσο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Τι γίνεται? Καλά, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις? Καλά, καλά. Δεν είχα σκοπό να σου πάρω τηλέφωνο, αλλά άκουσα Μαλάτο, ρε φίλε. Άκουσα Μαλάτο να πούμε και. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Okay. Εσύ έχεις προβλήματα, είσαι Παναθηναϊκός. Έχω αυτά τα θεματάκια μου, είναι κάτι δικά μου προσωπικά εκεί πέρα. Χαιρετίσματα και στο γιατρό, βέβαια, και στον. Καλησπέρα. Προβλήματα οπαδικά, προσωπικά προβλήματα όλοι μπορεί λοιπόν, να έχουν. Έχω να το πάρω πολύ καιρό, φίλε. Να ακούω Ολυμπιακό, ναι, και να μην στραβώνω, φίλε. Το λέω με πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Σου δημιουργήθηκε κάποιο κόμπλεξ, κάποια ιστορία? Όχι, δεν δημιουργεί κάποιο... τίποτα, ρε παιδί μου, το λέω έτσι χαριτολογώντα. Α, συγγνώμη. Τώρα επειδή άκουσα το Μαλάτο, ήθελα λίγο να πει, να πειράξω λίγο Μαλάτο, θέλω, μπορώ? Βέβαια. Μπορείς, βεβαίως. Ρε φίλε, δηλαδή σε, πραγματικά σε θαυμάζω. Σε θαυμάζω γιατί άντεξες, πες μου, άντεξες ειλικρινά. Τι άντεξες? Τελικό κυπέλου, πήγες, γύρισες. Μπάσκετ, κύπελο, πρωτάθλημα, τελικό. Πήγες σε τρεις τελικούς, ρε φίλε, και γύρισες με άδεια χέρια, ρε μάγκα. Πώς το άντεξες αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Πώς? Οι ομάδες χάνουν και κάποια παιχνίδια και έτυχε να χαθούν αυτά. Φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ειλικρινά μετά από αυτή τη δοκιμασία δεν σε φοβάμαι για τίποτα. Νομίζω ότι όλα τα άλλα τα προβλήματά σου θα τα διαχειριστείς πολύ άψογα. Έχω αυτό το αίσθημα, ρε φίλε, αυτό το αίσθημα. Εντάξει, όλα πάντα τίθενται κάτω από σκέψη και διερευνητικότητα. Δηλαδή το ψάχνουμε γιατί, πώς και τα λοιπά. Βρίσκουμε τι γίνεται. Το μεταφέρουμε αρμοδίως και από εκεί και πέρα την επόμενη φορά ελπίζω να τα πάνε καλύτερα. Εντάξει, μου κάνει. Ένα σχόλιο, ρε φίλε, θέλω να μου πεις για το μεγάλο αυτό το χάσι και για αυτόν φυσικά τον killer που έχουμε πάρει στην επίθεση εμείς στην μπάλα. Μιλάω αυτό τον άλμα, να πούμε, αυτό το παλικάρι το οποίο διψάει πραγματικά για καταξίωση, για μπάλα και για όλα αυτά. Μακάρι να είναι καλός και να σας βοηθήσει. Εμείς καλούς παίχτες θέλουμε να φέρουν όλες οι ομάδες για να βλέπουμε θέαμα. Πάμε τώρα στο δικό μας τον προπονητή. Παρακαλώ. Εγώ έχω ένα δόγμα. Λέει, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποντίκια να πιάνει. Δηλαδή, αν τον δούμε και είναι καλός, βάσει αποτελεσμάτων, Εννοείται.
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως δεν είναι έτσι, εγώ θα του κάνω ό,τι έκανα στον κύριο Μπέντο πέρυσι. Θα του πάρω το κεφάλι. Διότι εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει ο κάθε προπονητής. Εκείνος θα έρθει, θα κάτσει ένα, δύο, τρία χρόνια, τέσσερα δεν ξέρω, και θα φύγει. Η ομάδα θα μείνει στη θέση της. Δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά. Κότσο. Έλα, φίλε. Πολύ καλή κίνηση που έφυγε στη Μεγάλη Μαριανάρα και έκανε εκπομπή για τη απουσία σου, φίλε. Ήταν πολύ ωραίο. Έφυγες. Καλημέρα, επόμενος. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σας, κύριε. Καλώς τον. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Καλώς. Κύριε Μαλάτο, το 1967 πόσο χρόνο είσαστε? 10. 10 ήταν. 10. Εγώ το 1967, κύριε Μαλάτε, ήμουν 21 χρονών. 21. Ήμουν 15 μηνών λοχεία στα τεθωρακισμένα. Όταν έγινε, ναι, 21 Απριλίου. Μάλιστα. Και το 1967, το Δεκέμβριο, έγινε το αποτυχημένο κίνημα του Βασιλιά. Μάλιστα. Το αποχωρείου εισχωρίων. Επομένως, στα 10 χρόνια δεν μπορεί να έχετε υπεύθυνη άποψη. Όχι, αλλά έχω καλή μνήμη. Και εγώ όταν μιλάω, για να μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάω σαν πολιτικό σύστημα, μιλάω οικονομικά. Δηλαδή, ποιο ήταν το βιωτικό επίπεδο είναι τώρα. Εγώ άλλο θα πω. Εγώ θα πω ότι το μεγαλύτερο λάθος του Παπαδόπουλου ήταν ότι δεν έκανε εκλογές το 1969. Ολό σωστό αυτό. Για να πιάσει 60%. Και παραπάνω θα έλεγα. Ναι. Σαωρίδης έκανε τη λέσχη, πιο έξυπνος ήταν. Δεν έκανε εκλογές. Ναι. Έτσι. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Συμφωνώ. Λοιπόν, γιατί... Άρα συμφωνείτε εσείς δυο. Γιατί συνέβη. Ναι. Γιατί εάν δεν γινόταν η δικτατορία των συνταγματαρχών, ετοίμαζε ο βασιλιάς να την κάνει με τους στρατηγούς. Αλλά τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες. Έτσι. Γιατί ο αλής του μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου φρόντισε ως τότε να διαδρώσει το στράτευμα. Ασπίδα. Και η ασπίδα που τα αρχικά σημαίνουν αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία, αξιοκρατία. Ολό σωστό. Και πήγαν οι ασπιδαίοι πρώτα στον Μητσοτάκη. Ασπιδαίοι. Για να αναλάβει αρχηγός. Τους έπιωξε και ανέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, το τι διάβρωση είχε υποστεί το στράτευμα το ξέρω, γιατί τα έζησα. Γιατί στα σύνορα, σε όλα τα ρεζερβουάρ, βάζανε ζάχαρη. Είδατε μέσα που τα στα ρεζερβουάρ με την πεζίνη βάζανε ζάχαρη. Έτσι. Για σαμποτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τον Υπουργό Συγκοινωνιών τότε τον θυμόσαστε ποιος ήταν? Για πείτε μου. Ο Ευάγγελος Δεντρινός, νονός μου. Ναι. Επίσης θα πω ότι ο συγκεκριμένος ο Παπαδόπουλος το 1969 όταν έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών Ισραήλ Αίγυπτος Αράβων, του ζήτησαν να δώσει τη βάση της Σούδας. Πόσο έλεξε αυτός ο πόλεμος? Του ζήτησαν να δώσει τη βάση της Σούδας, η οποία ήταν αμερικάνικη, αλλά δεν την έδωσε γιατί ακολουθούσε φιλοαραβική πολιτική. Ναι, γιατί ήταν πελάτες μας οι Άραβες. Ακριβώς. Στον δεύτερο πόλεμο του 1973, όταν η χρυσή λίρα πήγε από 300 δραχμές, 1500 δραχμές, και όταν το πετρέλαιο πήγε 20 φορές επάνω, και τότε ζήτησαν και πάλι αρνήθηκε, και τότε ήταν και το τέλος του, γιατί αμέσως βάλαν τον αχυράνθρωπο τον Ιωαννίδη, το χουντάρα, ναι,
και δημιουργήσανε και το Πολυτεχνείο, αυτά που σου λέω, είναι... Έτσι είναι, έτσι. Είναι και την Κύπρο. Είναι κατευθείαν από το στρατηγό το Γρυλάκη, ο οποίος στα γεγονότα του Πολυτεχνείου ήταν αρχηγός της τότε ΚΙΠ. Μάλιστα. Και τι συνέβαινε. Ο Γρυλάκης είναι φίλος σου, έτσι. 30 χρόνια. Παίζετε τάβλη στην Κατερίνη, έμαθα. Ναι, 30 χρόνια. Λοιπόν, και τι συνέβαινε τότε. Το Πολυτεχνείο ήταν μια μπαρούφα και μισή. Μπαρούφα. Θα μπορούσαν να τους κλείσουν νερό και φως και θα βγαίνανε σαν τα ποντίκια έξω. Γιατί δεν θα αντέχανε. Ναι, μαλάκα. Λοιπόν, και τι γινόταν τότε. Η Men CIA ήταν... έλεγχε την αστυνομία. Η ΔΕΣΑ ήταν με τον Παπαδόπουλο. Συλλαμβάνανε οι εσαρτζίδες, τους πηγαίνανε στα τμήματα και μόλις φεύγανε οι εσαρτζίδες, οι άλλοι τους αφήνανε ελευθέρους. Αυτή είναι όλη η ιστορία γιατί σας λέω τα γεγονότα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα έζησα. Στο δε κίνημα του Βασιλιά, στις 13 Δεκεμβρίου του 1967, μετακινηθήκαμε οδικώς από τον Καρατά στο στρατόπεδο στην Κομωτινή. Υπόψη ότι ένα άρμα καίει, 9 λίτρα βενζίνη στο χιλιόμετρο. Τι δεν κατάλαβα, πόσο καίει. Ένα άρμα. Τι λέει με τον κόρτο μας και 10 λίτρα καίει. Ένα άρμα καίει, 48, 9 λίτρα βενζίνη στο 1 χιλιόμετρο. Μη 48, α1 και α5 λέει ο κύριος. Μη 48 και μη 47 ήταν τότε. Τα άρματα. Ναι. Λοιπόν, γιατί στον Καρατάσο όταν πήγα εγώ το 66, στρατοπεδάρχης ήταν ο Πατακός. Το 67 το Γενάρη έφυγε στο Γουδί και έκανε την 21η Απριλίου με τον Παπαδόπουλο. Οπότε και τον Μακαρίτη. Οπότε που καταλήγουμε. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι δυστυχώς ναι. Λέμε ότι ένα δικτατορικό καθεστώς το αναπολούμε επειδή η Ελλάδα έπεσε σε χέρια ανικάνων. Δηλαδή είναι κατάντια τώρα να αναπολείτε εσείς το... Ναι, είναι κατάντια. Ναι. Να αναπολείς δικτατορικά καθεστώτα. Ναι. Συμφωνείς, Μαλάτο? Συμφωνώ και εγώ, γιατί πάντα μιλάμε με οικονομικά κριτήρια και όχι τα υπόλοιπα. Α, τα βγάζετε. Το ξύλο το βγάζει εσύ, ναι. Φυσικά, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που έδειχναν υπερβάλλοντα ζήλο. Δεν τους είπε κανένας να δέρνουν. Αυτοί δέρνανε για να κάνουν τους καλούς. Τώρα τα ξέρουμε αυτά τα ελληνικά. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία. Ναι. Και κάτι άλλο, κάτι τελευταίο. Ναι. Κωστή η ΑΕΚ σάρωσε τις μεταγραφές. Ναι, τη βλέπω να πούμε ότι έχει κάνει διάφορα ωραία πράγματα. Τελευταία, εκτός από το Λιβάγια. Τον center forward τον Κροάτη, εκτός από το center back, το Σέρβο στην έμπολη που ήταν, παίρνει και έναν εν ενεργεία διεθνή Ισλανδό, που εγώ αυτούς τους βόρειους Κωστή τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Κουστάρισε, Χόγκαν Σάντμπερ και τέτοια. Και δεν είναι μόνο. Ο Χέριξεν. Ναι. Ο Μίκελσεν, όλοι όσοι ήρθαν από εκεί ήταν σωστοί επαγγελματίες. Τουλάχιστον. Ήταν σωστοί επαγγελματίες και τίμησαν το ψωμί που φάγαν. Δεν ήταν σαν αυτόν τον Ουάρντα που ακόμα δεν ήρθε, έκανε νούμερα. Το Φις. Αυτός ήταν. Τον πήγαινε για δεκάρι. Τι ήταν, τι δεκάρι, αυτός είναι για καρπάζες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γεια σας κύριε, θα συνεχίσω να σας ακούω. Αυτά τα είπα προς ενημέρωση και από υπεύθυνα χείλη δοσμένα. Οκ, okay, boy. Okay. Γεια σας κύριε. Οκ, okay, boy. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι, έπεσε. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα Κωστή, από την όμορφη Λευκοσία. Γεια σου ρε Κύπριεν, τι κάνεις. Κουμπάρε σαν το Πουτίν ενέχει. Να σου πω ότι δεν είμαι Κύπρος όμως. Καλά, δεν πειράζει. Για λέγε. Είμαι Θεσσαλονίκη. Ναι.
Αλλά θες δεν θες κολλάτρε φίλε, δύο χρόνια εδώ πέρα. Εντάξει, εντάξει, τι κάνεις κάτω? Εργάζομαι, είμαι σε μια εταιρεία. Και γενικά είναι πολύ καλό το κλίμα στην Κύπρο. Ναι, ζωάρα. Είναι πολύ καλά ρε φίλε, είναι ζωάρα, είναι ζωάρα, ζωάρα. Είναι καλά, ναι. Δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Ναι, ναι. Ο γιατρός πώς λέγεται και πού μπορώ να τον βρω? Γιάννης Μπανιώτης λέγεται ο γιατρός. Μπορείς να τον βρεις Εγνατία 60... Εγνατίας 63, ναι, 63. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγνατίας 63, μάλιστα, ναι. Και Βελονιστής. Ναι, ναι. Μάλιστα, επειδή έχω κάτι σπάνιο θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Μπορώ να βρω κάπου το τηλέφωνο σας? Ναι, στο ίντερνετ υπάρχει το site του ιατρίου, τα πάντα. Γιάννης Μπανιώτης, είπατε? Μπανιώτης, ναι, Μπανιώτης. Το παλιό, το Μπανιώτη του ΠΑΟΚ θα θυμάσαι. Οκ. Okay. Ναι. Εγώ μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη? Είσαι στη Λευκωσία, δεν είσαι? Στη Λευκωσία είμαι, ναι. Θέλω, αν μπορέσεις, να πας στο ντύμπο της Μακεδονίτισσας και να ανάψεις... Να ανάψεις ένα κερί για το Σωρόκο το Δημήτριο, ένα φίλο μου που ήταν λοκατζής. Ο Σωρόκος πέθανε. Και βρίσκεται εκεί πέρα, ναι. Ναι. Θα σας πω εντελώς στοιχεία, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και με την εκκλησία και είμαι ψάλτης εδώ στην Κύπρο. Ψάλτης είσαι, κονομάς. Έτυχε να ψάλω στον τύπο της Μακεδονίτισσας και... Το είδες λεφτά ρε φίλε. Το είδες το όνομα αυτό? Πάρα πολύ. Υπαξιωματικό ήταν στου λοκατζίδε. Ράστα αυτά που κορομά, φίλε, από την ψαλτική. Φίλε, είναι, η ψαλτική είναι διακόνημα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι διακόνημα, εντάξει. Ρε, παίζει λεφτά. Γίνεται αμυστή, αυτό σου εξηγεί. Τζάμπα πα και ψέλνει. Τζάμπα. Χομπίστα είσαι δηλαδή. Κοίταξε να δει. Παίρνει κάτι για να ζήσει. Α, παίρνει κάτι. Εννοείται ότι παίρνει κάτι, εννοείται. Μάλιστα. Κάτι παίρνει. Θα δηλαδή με υποχρεώσεις πάντως, έτσι. Ναι. Ορίστε. Θα με υποχρεώσεις, λέω, αν το κάνεις. Ναι. Μου είπατε Δημήτρης. Σωρόκος. Πέστε το και έγινε. Εγώ είμαι ο Ηλίας, να είστε καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι. Δεξιός ψάλτης είσαι. Εννοείται, εννοείται. Έψαλα τώρα και θερά από τα τρία χρόνια εγώ, Ραπτόπουλε. Πού είσαι, με το κόκκινο δίδυμο ήσουν, τι έκανες? Σοβαρά, ρε. Έψαλες τώρα η θεράπη. Ήμουνα. Ποιες χρονιές ήσουνα? Ήμουνα κάποιες χρονιές ήμουνα. Δηλαδή τι? Δεν έχω πάντα να μου κλείσει το τηλέφωνο. Πρόσφατα, πρόσφατα. Πρόσφατα ήσουνα? Πρόσφατα, πριν δύο χρόνια περίπου. Σοβαρά? Εγώ ναι. Τελευταία φορά που πήγα στην εκκλησία ήταν στην κηδεία του πατέρα μου. Ναι. Να πάω να βρεις κανένα κερί. Δεν είμαι πελάτης, δεν είμαι πελάτης. Όχι. Δεν θα πω κεριά. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Μπράβο. Πάντως ωραία. Αφού τη βόλεψες στην Κύπρο, Θεσσαλονικιός είσαι? Θεσσαλονικιός είμαι. Θεσσαλονικιός είμαι. Ναι. Και θα σου πω, επειδή είπα στο γιατρό ότι έχω κάτι σπάνιο, έχω στην ουσία μια πάθηση. Άναι και στο γάμο της, στο γάμο της αφεντικίνας μου πήγα. Εδώ. Το ανδρώνη κόρη της Έμιλης, ναι. Ξαναπήγα σε εκκλησία. Σωστό, ναι. Έχεις δίκιο. Σωστό. Λέγεται μελαχρουστική, αν γνωρίζει ο γιατρός, αμφιβληστροειδοπαθία. Mm-hmm. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί του για αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς είναι ο φίλος? Θα τα πούμε από το τηλέφωνο. Και αυτό αυτοάνωσε είναι, ναι. Τηλεφώνησε μου στο τηλέφωνο μου και θα μιλήσουμε από κοντά. Δώστε στον αέρα το τηλέφωνο. 231-0-282-400 είναι τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. 282-400. Είναι κάποιες ασθένειες που δεν τις ξέρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι. Λεπτομέρειες, ε. Ναι, είναι, υπάρχουν και πολλοί σπάνιες. Αυτοάνωσε είναι και αυτές? Όχι, όχι. Όχι. Αυτή είναι πιο εύκολα δηλαδή η φτιάχνεται. Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Ναι. Τι λέει ρε γιατρέ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να πούμε λίγο κάτι στο Γιάννη τώρα, ναι. για το οικονομικό. Ναι. Τα νούμερα που υπήρχαν κατά δικτατορία, το οικονομικό σκέλος που ανέφερες, είναι λίγο διφορούμενες οι απόψεις. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια θετικά, υπάρχουν και πολλά αρνητικά όμως. Έτσι. Να σου πω δύο λόγια. Το θέμα του πληθωρισμού, για παράδειγμα, είναι κάτι που αυξήθηκε, τριπλασιάστηκε στα χρόνια της 7 ετίας. Ο πληθωρισμός. Ναι, από 2,5% το 67-68 πήγε στο 6,8% πόσο 7%. Οι κρατικές δαπάνες, κάτι το οποίο στα μέσα της 7 ετίας, το 70 περίπου, διπλασιάστηκαν. Αλλά δεν διπλασιάστηκαν σε επενδύσεις όμως και σε έργα ανάπτυξης. Γιγαντώθηκε και το δημόσιο και οι προσλήψεις.
το θέμα του ΑΕΠ, το κατακεφαλήν, είχε ξεκινήσει μια ανωδική πορεία από τα πρώτα χρόνια της, μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή το 1953 και μετά, που ήταν περίπου 300-400 δολάρια κατακεφαλή το εισόδημα το ατομικό, έφτασε το 65-66 στα 600-700 και 800 πριν την Χούντα. Βέβαια, αυτό συνεχίστηκε και κατά την επταετία, έφτασε στις 1100-1200. Όμως η κρίση η πετρελαϊκή του 1973 άρχισε να φέρνει τα πάνω κάτω. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να αντέξει βέβαια και την οικονομική κρίση η δικτατορία και άρχισε να μπάζει νερά. Ναι. Θέλω να πω ότι οι δείκτες είναι διφορούμενοι. Ναι. Και από εδώ και από εκεί. Ναι. Η ανάπτυξη δεν είχε αρχίσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η Ελλάδα σημείωσε εκπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης που προσέγγιζαν δηλαδή και το 7-8-10% ήδη από τα χρόνια του 62-63-64. Δηλαδή δεν ήταν ξαφνικά ήμασταν φτωχοί και τα λοιπά, η Χούντα έκανε με τις φωστήρες και τα όχι λοιπά βέβαια. Το θαύμα, έτσι. Όχι βέβαια, απλώς. Υπήρχαν κάτι το οποίο υπήρχε μια μεταεμφυλιακή πορεία πάρα πολύ καλή. Δεν κλέβανε αυτοί, δεν κλέβανε. Πώς δεν γίνονταν, όλα γίνονταν. Φτιάξα λάθος δράκο εδώ. Εντάξει, πάντοτε γίνονταν αυτά. Πάμε στον κόσμο, πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα, ναι. Πιάσα λάθος δράκο εδώ. Πιθανόν. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα, γεια σου γιατρέ, γεια σου κύριε Καλησπέρα. Μαλάτο. Καλησπέρα. Αν είναι το όνομά σας αυτό. Όχι, δεν είναι το επιθετό μου, είναι nickname γιατί λόγω των μαλλιών μου το έχει βγάλει ο Κώστας ναι. Και το απεδέχθη. Εγώ νόμισα λόγω του καθηγητή ποδοσφαίρου που έχει. Του ιδεάδου αυτού του κυρίου. Μαλάτος. Ναι. Ναι, και εγώ κεφαλονίτης είμαι, αλλά δεν λέγομαι Μαλάτος. Κοντά είναι το επιθετό του πάντα. Κοντά. Κοντά. Πήρα πάτημα για να μιλήσω ας πούμε για τους δρόμους της Χούντας και γενικότερα ας πούμε για το ότι έκανε η Χούντα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ήταν δηλαδή αργά ή γρήγορα η χώρα ας πούμε θα τα έκαμε αυτά. Δεν υπήρχε, και η Χούντα να μην ήταν θα ήταν ο Παπανδρέου, θα ήταν ο Καραμαλής, θα ήταν ο Βασιλιάς, θα ήταν κάποιος θα το κάνει. Μην παίρνετε όρκο. Όπως και το ρεύμα. Ήταν η μεταπολεμική τα μεταπολεμικά χρόνια γιατί έπρεπε ανοικοδόμηση, να ανάπτυξη, αυτό δεν θα πεις. Μετά από 20 χρόνια να πούμε άρχισε σταδιακά να πούμε θα γινόντουσαν όλα. Δεν υπήρχε δηλαδή θα... Ήταν θέμα χρόνου, δηλαδή timing. Ναι, ήταν θέμα ναι. Χρόνου. Ήταν ακούστε, θέμα χρόνου. Ένα δευτερόλεπτο. Και οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα αν δεν έχουν ίδιο όφελος, κύριε μου. Συνεχίστε. Πρόσεξε όμως, πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε. Ναι. Εδώ έκανε. Δεν ήθελε μια ιταλική κοινοπραξία να πάρει τα Θέμπη και τα έκανε η Μόμα. Έτσι. Μάλιστα. Και έκανε εκείνον το δρόμο Καρμανιόλα που στήχησε στις ζωές πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων. Δεν μου λέτε οι αυτό άνθρωποι αυτοί κάτσαν 6 χρόνια. Οι άλλοι για δεν βάζανε μια μπαριέρα έστω στη μέση. Λέω εγώ τώρα. Περίμενε λίγο. Περιμένω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Πείτε μου. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Ορίστε. Παρ' όλα αυτά, ούτε το ρεύμα, ούτε η άσφαλτος μπορεί να είναι υπεράνων των ζώων, των βασανιστήριων και των διωγμών μιας μικρής μερίδας ανθρώπων. Κοιτάξτε, εγώ οικονομικά μιλάω τώρα από εκεί και πέρα. Αλλά είμαι υπέρ του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος, τον άνθρωπο δεν πρέπει να το διώκει. Για τίποτα. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά... Έτσι. Σου περάζει δηλαδή η ορολογή. Αυτά εδώ είναι να είχαμε να λέγαμε. Αφού ο άνθρωπος διώκει τον άνθρωπο... Όπως ο κύριος Κώστας από την Αμερική, από την Κατερίνη, συγγνώμη, είχε το γριλάκι, εγώ είχα γνωστό το στρατηγό Πετάνη. Ο στρατηγός Πετάνης ήταν αυτός που έβγαλε από την Καβάλα το βασιλιά... Για Ιταλία. Έξω. Από την Καβάλα. Ναι, ξέρω. Και ξέρω και πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Τέλος πάντων. Έντερο είναι κάτω. Ναι, εκεί γενικός διευθυντής του Δήμου ήταν ο θείος μου και ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Λίγο να σου πω κάτι άλλο. Στην Καβάλα. Είπες ότι όλα τα νοικοκυριά είχαν μεροκάμα του. Μάλιστα. Συμφωνώ και παυξάνω. Στο Περιστέρι ήμουνα εγώ. Πέστε μου. Πέστε μου. Όπου και να σου στο Περιστέρι, στο Γέρακα. Στην Αθήνα, ναι. Και Γέρακας δεν είναι, είναι περιοχή, δεν είναι ξέρω. Δεν ξέρω, για να πεις. Ξέρω, στα Μεσόγεια, πείτε μου. Ναι, λοιπόν, εκείνη την εποχή όμως, το 85% των εργαζομένων ήταν άντρες, το 15% ήταν γυναίκες. Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή το 62% που δουλεύουν είναι γυναίκες. Ναι. Έχει διαφορά, δηλαδή τότε δούλευε ο άντρας και η γυναίκα καθόταν στο σπίτι. Ναι. Έτσι. Τώρα μας έρεψαν προς το αντίθετο. Γι' αυτό είπα υπήρχαν μεροκάματα. Μάλιστα. Και, αλλά υπήρχαν μεροκάματα της πείνας. Το 3,60 κόστα ξέρεις πως έχει βγει. Όχι. Το 3,60 ήταν ένας σταθερός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων ο οποίος κράτησε 3.060 δραχμές. Ήταν, αυτά παίρνανε είτε είσαι δάσκαλος, είτε ήσουν δημόσιος υπάλληλος, είτε ήσουν οτιδήποτε. Ναι, ναι, 3,60. Το κρέας, ξέρετε πόσο έκανε, σας μιλάω για ένα... Αφήστε το κρέας, δεν μιλάω για αυτά. Ρε. Ένα δεκάρικο έκανε το μοσχάρι... Άστα δεκάρικα, δεν μιλάω για αυτά. Και τρεις δραχμές έκανε το χοιρινό. Ναι, φίλε μου, αλλά να σε πω κάτι. Παρακαλώ. Δεν έχουν καμία σχέση εκείνη η εποχή με τη σημερινή. Εκείνη την εποχή ούτε κινητά είχες, έτσι, ούτε ίντερνετ είχες. Όχι. Ούτε τηλεόραση είχες. Είχες. Πότε, το 67? Όχι, το 69-70. Μετά το 70. Μετά το 70. Ναι, το παγκόσμιο το 70 το είδαμε στην τηλεόραση. Ναι, ναι, αλλά δεν είχαν όλοι τηλεόρασεις. Εκεί στο Περιστέρι είχαν κάμποση δηλαδή, πολύ. Στα χωριά πάνω, ψηλά να πούμε και στα τέτοια δεν είχαν κυρίες και να. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, όχι, δεν είναι λεπτομέρειες. Εντάξει. Λεπτομέρειες δεν είναι. Όταν έχουν το 30% πρόσβαση στην τηλεόραση δεν είναι λεπτομέρεια. Τι να κάνουμε, καινούργια ήταν. Οπότε πού καταλήγουμε, ξέρω κάτι. Πού καταλήγουμε. Θέλω να καταλήξω. Ναι. Θέλω να καταλήξω στο ότι, πρόσεξε τώρα τι αντιστροφή σου κάνω. Ότι το να είσαι, το να η Χούντα δεν ήταν κάτι καλό για την Ελλάδα. Ναι. Ήτανε ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα. Από τα πιο δυσάρεστα. Με τα πολεμικά. Πιο δυσάρεστα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν δηλαδή. Αυτή τη στιγμή όμως, πρόσεξε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει για την κατάσταση αυτή που υπάρχει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει γιατί τη συντηρεί. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω. Ωραίο, ωραίο, ναι. Γιατρέ, ωραίο το λέει, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πρώτη φορά ψήφισα αριστερά, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρούταν αριστερά, τους οπαδούς του κέντρου πήρε, της Ένωσης Κέντρων Νέων Δυνάμεων, του ΑΕΝΙΣ, του Μαύρου πήρε. Του Μαύρου. Έτσι. 7 γλώσσες μιλάει ο άνθρωπος, ναι. Πάμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες αυτοί. Πού καταλήγουμε. Κάναν ηγέτη το Μητσοτάκη, ενώ ηγέτη... Γιατί πάμε διάλειμμα. Πού καταλήγουμε. Ότι. Λοιπόν, πού καταλήγουμε. Ότι αυτή τη στιγμή, αδερφέ, μια στρατιωτική κυβέρνηση θα μας σώσει. Στρατοδικεία, τα οποία να μην κυνηγάν οι κομμουνιστές, να μην κυνηγάν οι νεοδημοκράτες πολίτες. Όχι, τους απατεώνες. Όσοι αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διωχθούν για εσχάτη προδοσία, ακόμα και αεροπαγίτες, ακόμα και αυτοί που αυτή τη στιγμή ψηφίσαν, μάλλον βγάλαν μια διαταγή ότι μετά από 5 χρόνια παραγράφονται τα πάντα αν είσαι φοροφυγάς ή αν έχεις... Για να γλιτώσουν από τις λύσεις Λαγκάρντ. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβες. Αυτοί βέβαια. Να πας στα στρατοδικεία και να δικαστούν. Να μην θανατωθούν ούτε να φυλακιστούν. Να εξωστρακιστούν, να κρατήσουν όλη την... Από τα νησιά Κέιμαν. Τα χρήματά τους τα πάντα, τα πάντα εδώ, να βγάλουν τύπους σαν το Μαρινόπουλο. Ίντερπολ να τους ξαναφέρει πίσω και να δικαστούν εδώ πέρα, γιατί δεν μπορεί να γίνεται αυτό που γίνεται, αδερφέ. Για τιμωρησία, βέβαια. Μόνο στρατός αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βλέπω ούτε στο στρατό ικανούς ανθρώπους για να μπορέσουν να το κάνουν. Όχι, τους έχουν διαβρώσει. Αυτό είναι το παράπονό μου. Και δεν θα είναι Χούντα αυτό, γιατί η Χούντα δεν θα βγάλει κανένα στο σφύρι, στον τάκο, αλλά θα βγάλει αυτούς που τα σελγίσανε πάνω στον Έλληνα. Τα σελγίσει ακόμα και σε αυτό το παιδί που γεννήθηκε πριν από 5 λεπτά και είναι στη θερμοκηπή. Μάλιστα. Ασελγούν σε αυτό το παιδί. Μάλιστα. Πάμε καλημέρα. Σε ένα μικρό διάλειμμα και ανοίγουμε πάλι γραμμές. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, ναι, χάσαμε και τον Κυριακού. Στεναχωρέθηκες? Γενικά θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν κεφάλαια για την πατρίδα. Ναι. Προσφέρουν χωρίς να λένε και να μιλάνε και να λένε πολλά λόγια. Πολλά λόγια, ναι. Κάνουν πολλά και δεν λένε καθόλου σε κανέναν τίποτα. Ναι. Κανείς δεν ξέρει. Mm. Έτυχε να είμαι συνεργάτης 22 χρόνια κάποιου παρόμοιου μεγαλόσχημου, ο οποίος έγινε μηντιάρχης από αρχή ασφαλιστής. Ναι. Και ο οποίος μία δραστηριότητα που ξέρω είναι ότι βοηθούσε στο Πατριαρχείο, βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη περιθάλψεων και τέτοια. Ναι. Και δεν έλεγε ποτέ του κουβέντα. Δεν τον άκουσε κανένας. Ναι, ο Δημήτρης Κωνσταντίνα. Για πάμε στον κόσμο. Για τη Μάρη τι γνώμη έχεις? Άρεσε η Μάρη? Η Μαρή Κωνσταντάτου είναι και πατριώτησα, είναι όμορφη κυρία. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει. Κονόμησε. Σώθηκε. Πιθανόν. Ε? Ναι. Λέει ότι η ωραία γυναίκα, ας πούμε, ναι, έχει κόστος. Λένε. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα άμα έχεις μια γυναίκα εκεί πέρα και πεθαίνει στα 75, συνήθως όσοι παντρεύτηκαν, ας πούμε, τέτοιοι τύποι, τραβήξαν μέχρι τα 87, 90, 92 κτλ. Είχαν χωρίσει όμως. Αυτό ακριβώς. Ναι. Μήπως και αυτό τον κατέβαλε. Τον κατέβαλε γιατί του άρπαξε τα λεφτά, τα χρυσαυγικά, τα έβαλε στο αερόπλανο και τα. Δεν ξέρω. Ναι. Πέθανε και ο συνοδιάφος, ο άντρας της Ρίκας Διαλυνά. Πέθανε ο άντρας της Ρίκας Διαλυνά. Ο. Ναι. Εντάξει. Ο σύζυγος. Εντάξει. Της Ρίκας Διαλυνά. Ναι, δεν τον ήξερα. 85 χρονών είναι η Ρίκα Διαλυνά. 100 αυτός. 100 αυτός. Ναι. Ναι, ωραία πράγμα. Πάμε στον κόσμο. Δεν τον ήξερα. Καλημέρα, φίλε. Το ράδιο κλείσε. Ρε Βόδι, το ράδιο κλείσε, σε φωνάζουν. Βόδι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τι καλημέρα, ρε Βόδι. Α, όχι εσύ, ο άλλος, τον άλλον έβριζα. Καλημέρα, Βιλέ. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι, καλημέρα. Τον άλλον είπαμε, Βόδι, ο οποίος δεν άκουγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Τι κάνεις, δεν καλά. Ναι. Συμφωνώ με τον τελευταίο κύριο που μίλησε και διαφωνώ κάθετα, κάθε φορά που κάνετε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο που αναφέρεται με τις εκφράσεις χούντα και δικτατορία. Ναι. Δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα ούτε χούντα ούτε δικτατορία. Στρατιωτικός νόμος ήταν, κρίμα που ήταν και στο στρατό. Δεν μου λέτε καταργήθηκε αυτό? Και υπηρετούσε. Μ' ακούτε? Καταργήθηκε αυτός ο νόμος? Όχι, στρατιωτικός νόμος ήταν τότε. Ναι. Α, τότε, ναι. Ακούτε? Ναι, ακούμε, δεν είμαστε πουθενά. Δεν χούντα, ούτε δικτατορία στην Ελλάδα. Ναι. Φαίνεται ο κύριος δεν έχει διαβάσει, δεν έχει μάθει στη ζωή του πώς λειτουργούν οι χούντες και οι δικτατορίες ανά τον κόσμο που έχουμε ακούσει όλοι μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Δεν μας έχει πει ποτέ όμως ποια από όλες τις πύρες μέσα στη Βουλή θα ψηφίσει ή έχει ψηφίσει. Διότι όλες οι σπήρες αυτές που έχουν περάσει, γιατί πρόκειται για σπήρες. Τι είναι ανακαλέσει, Γιάννη? Σπήρες. Ανακάλεσε τη λέξη σπήρες.
Να το ανακαλέσω. Ανακάλεσε. Εντάξει, το ανακαλώ. Το ανακαλεί. Συνέχισε, ναι. Δεν ήταν. Ναι. Κάθε φορά πριν βγουν στην εξουσία, ναι, όλοι τους, μα όλοι τους, μας λένε ψέματα, παραπλανούν τον ελληνικό λαό, είναι απατεώνες, δεν πιστεύω να ανακαλώ. Ρε φίλε, τώρα σε έκλεισε, τώρα δεν έχουμε κι άλλες γραμμές, τώρα μας πήδηξε στην εκπομπή να πούμε κανονικά τώρα. Μα τι είναι αυτή η ρεση. Ναι, θέλει μια εγκράτεια. Θέλει μια εγκράτεια, είναι απατεώνες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα γουστάρουνε να ακούν τα αυτιά σας αυτά τα πράγματα, γουστάρουνε, έτσι δεν είναι γιατρέ. Έτσι. Τι είναι καθόλου απατεώνες, μια χαρά είναι. Πανέξυπνοι άνθρωποι είναι, κάνουν το marketing τους, κάνουν ας πούμε το κοινωνιολογικό τους, πώς το λένε, την κοινωνιολογική τους προσέγγιση και βαράνε κατά ρυπάς. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι, ναι, από τους ψηφοφόρους, ναι, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι εύπιστοι, διότι, ναι, σου λέει «Α, αυτός μας έκαψε, αυτός θα μας σώσει». Μάλιστα. Μετά του βγάζουν άλλον και λέει «Αυτός θα μας σώσει». Και μετά άλλον... Ψάχνει δηλαδή ο λαός σωτήρες, μου λες. Ναι. Συμφωνείς, γιατρέ. Ψάχνουμε σωτήρες. Ο Έλληνας κάτι τέτοιο κάνει από την αρχή του ελληνικού κρατήριου. Θέλει να το σώσει κάποιος άλλος. Μόνος του δεν νιώθει δυνατός. Τον έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι κάποιος άλλος μπορεί. Πώς θα σωθεί μόνος? Δεν μπορεί. Τι εννοείς? Κάποιος θα αποφασίσει γι' αυτό. Κάτσε ρε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ηγέτης αυτό το ρόλο έχει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι όπως είμαστε εμείς. Ναι, τι να κάνεις. Ναι, τι να κάνεις. Δεν περιμένουμε να μας σώσει κάποιος. Όχι, περιμένεις. Ο ηγέτης, δηλαδή αυτός που. Δεν περιμένουμε κάποιον ηγέτη να μας σώσει. Όχι, όχι. Περιμένεις με ποια έννοια? Είναι αυτός ο οποίος του δίνεις εσύ τη δυνατότητα να άρχει, δηλαδή να παίρνει αποφάσεις για μελλοντικές πράξεις, για την οικονομία, για το στρατό κτλ. Περιμένεις αυτός να ηγηθεί και να πάει μπροστά όλο το σύνολο. Δεν περιμένω τίποτα. Αυτός είναι ο σκοπός της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος. Δεν περιμένω τίποτα. Επειδή δεν μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή για κάποιο δεδομένο, αποφασίζουμε κάποιος ένας από αυτούς να κάνει ένα πράγμα. Πάμε στις γράμμες που βαράνε. Ναι. Πάμε να πάρουμε πάλι τον κόσμο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε, ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σου. Να μιλήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της δικτατορίας. Δεν πολύ τρέχει, τρελαίνομαι. Εγώ δεν έχω. Εγώ ακούω τις απόψεις. Ξεριστεί, σε ακούω, επειδή δουλεύω και σε ακούω τις απόψεις. Και τώρα τελευταία, επειδή έχεις καταλάβει, πιστεύω, ότι είσαι στην εργατική τάξη, αρχίζεις και τίνεις προς αυτή την πλευρά. Δηλαδή, ο αθεϊσμός ή όλα αυτά τα τούμπανα που πώς το λένε, η δεξιά σε κάνει λιγάκι να πιστεύεις, έτσι ώστε να αφήνεις και κάποια προβλήματα, ξέρω εγώ. Εσύ τα έχεις αποβάλει από πάνω σου. Εγώ έτσι πιστεύω, τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα, ρε, τι είπε, ρε, γιατρέ, τι είπε. Ξαναπέστω, ρε, φίλε, πάλι. Ναι. Ρε, παιδί μου, τώρα τελευταία, ναι, σε βλέπω ότι έχεις μια συμπάθεια στον Τσίπρα, στην αριστερή τάξη των πραγμάτων, στην τάξη των πραγμάτων των εργατών. Θα σου πω, θα σου πω. Συμπαθώ τον Τσίπρα γιατί δεν έχω άλλον ηγέτη, ας πούμε, να με κυβερνήσει αυτή τη πρακτικό. Συμπαθώ τον Καρυπίδη γιατί στον Άρη δεν υπάρχει άλλος. Ας πούμε, γιατί να τον κυνηγήσω. Έχει τα κριτήριά βλέπω, σου. Έχω εμένα δεν μιλώσει. Με χαλάνε τα κριτήριά σου. Τα κριτήριά μου είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλα. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω. Δεν είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω.